Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρότυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλες τις προφυλάξεις εις την έρημον πόλη με τα κατάκτιστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Έλληνες, κρατήστε βαθιά στη μνήμη σας πρόσωπα και γεγονότα. Μην ξεχνάτε τίποτα. Μην συγχωρήστε τίποτα. Αυτή τη φορά θα λογοδοτήσουν στα δικαστήρια της Ηλίας ή στα λαϊκά δικαστήρια. Αλήθεια, στη δίκη της Νιρεμβέργης τι δίκασε η ανθρωπότητα? Γιατί ποτέ δεν δικάστηκε η γεννησιουργός αιτία? Γιατί γλίτωσαν όσοι χρηματοδοτήσαν τους Ναζί? Γιατί γλίτωσαν όσοι συνεργάστηκαν μαζί τους εδώ στην Ελλάδα? Στο βίντεο που είδατε προηγουμένως, είδατε προφανώς κάποια γνωστά και άγνωστα πρόσωπα. Έτσι για την ιστορία, εμείς σαν ΕΠΑΜ βάλαμε τη λέξη κατοχή και δοσύλλογη στο διαδίκτυο και μας έβγαλε σαν αποτελέσματα τη μισή Ελλάδα. Επειδή δεν πιστεύουμε ότι η μισή Ελλάδα ανήκει σε αυτό το πλαίσιο και επειδή τους μόνους δοσύλλογους που ξέρουμε είναι ο Αρτέμις ο Μάτσας και ο Δήμος ο Σταρένιος, αυθαίρετα βάλαμε ένα δοσύλλογο, τον Αρτέμι το Μάτσα, αν προσέξατε. Δεν μπορεί να είναι όλη η Ελλάδα ή η μισή. Εκ μέρους του ΕΠΑΜ σας καλωσορίζουμε όλους που μας κάνατε την τιμή και ήρθατε εδώ, σε αυτή την εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε όλους όσους βοηθήσαμε για την πραγμάτωση αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε το Δήμο Ηλιούπολης και το Δήμαρχο που μας παραχώρησε το αμφιθέατρο. Θα ακολουθήσει ένα βιντεάκι που είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια κάποιοι μου είπατε ότι κουραστήκατε. Το οποίο βιντεάκι είναι ένα σπάνιο βίντεο. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις για να σας πω 2-3 πράγματα. Είναι το άγγελο του Παπαναστασίου, ο οποίος με κίνδυνο της ζωής του τράβηξε περίπου 45 δευτερόλεπτα από την κατοχή. Και το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης. Το 1978 το Πολεμικό Μουσείο το δανείστηκε, αυτό το βιντεάκι, για μια προβολή από την κόρη του Παπαναστασίου, τη Λουκία. Όταν το επέστρεψαν, τα 45 λεπτά έμειναν μόνο 18. Υπάρχουν υποψίες ότι κόπηκαν πάρα πολλά κομμάτια γιατί δείχνανε φάτσες από δοσύλλογους. Εμείς βέβαια σαν ΕΠΑΜ δεν το πιστεύουμε. Κατοχή λοιπόν τότε και τώρα. Είναι λοιπόν οι Γερμανοί οι οποίοι κάναν την κατοχή τότε. Και οι Γερμανοί σαν φάρα, ας πούμε, είναι περίεργοι. Τι ξέρετε την Κουέρνικα και τον Πικάσο όλοι? Σε μια έκθεση στο Παρίσι που εκτέθηκε μαζί με τα άλλα και η Κουέρνικα, πέρασε κάποιος Γερμανός Ναζί και ρώτησε στον Πικάσο, εσείς το κάνατε αυτό? Και απάντησε ο Πικάσο, όχι, εσείς. Αλλά είναι μόνο οι Γερμανοί. Εμείς δεν τους βοηθήσαμε καθόλου και δεν τους βοηθάμε. Είχαμε κατοχή τότε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αμφισβητούν ότι είχαμε κατοχή τότε. Έχουμε κατοχή τώρα. Και τι συνιστά κατοχή? Θα μας τα εξηγήσουν οι ομιλητές, φαντάζομαι. Προς το παρόν θα δούμε το βίντεο αυτό του Άγγελου του Παπαναστασίου και μετά θα συνεχίσουμε
με ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που φτιάξαν η ομάδα Ελλάς. Και μετά θα μιλήσουν οι δύο ομιλητές μας, πρώτος ο Νίκος ο Καραβέλος και μετά ο Δημήτρης ο Καζάκης. Και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις επί του θέματος. Ευχαριστώ. Απριλίου 1941. Ο γερμανικός στρατός μπαίνει στη Θεσσαλονίκη. Μηχανή στείνεται στα ίδια σημεία που σε ειρηνικές μέρες οι φωτογράφοι της πόλης φωτογράφιζαν εικόνες για τα διάφορα τουριστικά καρποστάλ. Ο γερμανός διοικητής, αντισυνταγματάρχης Έιμπεν, συναντά την Επιτροπή Παράδοσης της πόλης σε ένα καφενείο στο τέρμα των Αμπελοκήπων. Επικεφαλής της Επιτροπής, ο στρατηγός Καβράκος. Γερμανομαθής Έλλην αξιωματικός, διαβάζει την κάτωθη δήλωση. Επόλης των Αθηνών και του Πειραιός και ανοχήρωτοι είναι και ουδεμίαν προτίθενται να αντιτάξουν στρατιωτικήν αντίσταση εις την κατοχήν. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, επιφορτιστής υπό της γερμανικής κατοχής με όλες τις εξουσίες εν τη πόλη των Αθηνών, ανακοινεί ότι σήμερον Κυριακήν, 27 Απριλίου και ώραν 8 προμεσημβρίας, τα γερμανικά στρατεύματα εισήλθον εις την πόλη των Αθηνών και έλαβον κατοχήν αυτής. Υπό τον επικεφαλής των γερμανικών στρατευμάτων παρεσχέθησαν κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι ο πληθυσμός των Αθηνών δεν έχει να φοβείται απολύτως τίποτε. Καλούμεν πάντας όπως επιδείξωση τάξην αξιοπρέπειαν και ευγένειαν. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εντέλεται όπως από τις ώρας ταύτης επαναληφθεί ομαλώς η κανονική ζωή της πόλεως. Προς τούτο, να αρχίσει αμέσως η κυκλοφορία του λαού ανά την πόλην επιτρεπωμένης ταύτης μέχρι τις 11 νυχτερινής. Οι κατέχοντες όπλων ή ονδήποτε πολεμικών, κυνηγετικών, πιστόλιων ή άλλο να το παραδώσουν αμέσως εις τα οικεία αστυνομικά τμήματα επί αποδείξη. Υποχρεούνται πάντες όπως δέχονται κατά τα συναλλαγάς γερμανικά τραπεζογραμμάτια με τιμήν 50 δραχμών κατά μάρκων. Όπου υψούται ελληνική σημαία, πρέπει δεξιά της να υψούται και η γερμανική. Δυο νεαροί Γερμανοί αξιωματικοί εξέπεμψαν από τηλεγράφου εξ Αθηνών το κάτωθι προς τον Χίτλερ μήνυμα. «Φύρερ μου, την 27η Απριλίου 1941 εφθάσαμε εις τας Αθήνας και την 8η και 45 υψώσαμε την γερμανικήν σημαίαν επί της Ακροπόλεως». Την ίδια στιγμή, οι Αθηναίοι από τις ταράτσες, τα μπαλκόνια και τις αυλές μου τζώνουν το μισητό σύμβολο. Από τις 26 Ιουνίου, δίπλα στη γερμανική σημαία, υψώνεται και η ιταλική. Κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της γερμανικής λογοκρισίας, οι Έλληνες χαράκτες εκφράζουν τα αισθήματα των σκλαβωμένων με αλληγορικές εικόνες και κείμενα από τη δημοτική και θρησκευτική μας παράδοση. Ποιες βρύσες με κρύα νερά, ποιοι κάμποι με χορτάρια, ποια δάση πυκνοφύτευτα, ποια ζώα ή λιοντάρια να ακούσουνε τα βάσανα όπου έχω παθημένα, να μην αναστενάξουνε και να θλιβούν για μένα. Μουσική.
Με ειδική διαταγή του γερμανικού φρουραρχείου επετάχθησαν εντός μιας ημέρας τα περισσότερα ξενοδοχεία και κτίρια του κέντρου των Αθηνών. Το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας, το Μέγαρο Κούπα, Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου, η πολυκατοικία της Γωνίας, Αμερικής και Πανεπιστημίου, το Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Η γερμανική διοίκηση εξέδιδε δελτία στεγάσεως επί τη βάση των οποίων οι Γερμανοί αξιωματικοί και στρατιώτε κατελάμβανον τα δωμάτια των επιτασσομένων ξενοδοχείων και ιδιωτικών κτηρίων. Ο κινηματογράφος Αττικών, το καφενείο Πανελλήνιων, Γωνία Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, έχει επιταχθεί από τους Γερμανούς για να γίνει το σπίτι του στρατιώτη. Το μεγαλύτερο μέρος του κινηματογραφημένου υλικού αυτής της εκπομπής έχει τραβηχθεί από τον ερασιτέχνη κινηματογραφιστή Άγγελο Παπαναστασίου με κίνδυνο της ζωής του. Το βλέμμα του συναντιέται συχνά με τη ματιά του επίσης ερασιτέχνη φωτογράφου, δημοσιογράφου Κώστα Παράσχου. Οι τροχιόδρομοι, τα κίτρινα και πράσινα οχήματα, τα τραμ όπως ήταν γνωστά, εξυπηρέτησαν σημαντικά τις συγκοινωνίες της Αθήνας. Αν και αρκετά οχήματα στις κεντρικές κυρίως αρτηρίες είχαν διατεθεί αποκλειστικά για το στρατό κατοχής, τα υπόλοιπα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Οι επιβάτες έφταναν ως τα τέρματα και από εκεί περπατούσαν αρκετή ώρα για να πάνε στα σπίτια τους. Τα οχήματα γέμιζαν ασφυκτικά, όχι μονάχα μέσα, αλλά και έξω. Αρκεί ο επιβάτης να έβρισκε κάτι από το οποίο μπορούσε να πιαστεί. Στις αρτηρίες και στα τέρματα σχηματίζονταν πυκνές και μακριές ουρές. Ευτυχώς στις ουρές επικρατούσε πειθαρχία. Ο φωτογράφος της κατοχής, Κώστας Παράσχος, γράφει: έδειξαν και τα άψυχα την αντοχή τους στην κατοχή και βοήθησαν για να περάσουν οι δύσκολες μέρες. Σακαράκες που ήταν πεταμένες σε μάντρες και αποθήκες βγήκαν στην επιφάνεια και με πρόχειρη επιδιόρθωση ανέλαβαν υπηρεσία. Λεωφορεία και φορτηγά, κούρσες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες, που όταν ήταν καινούρια οι ιδιοκτήτες τους φοβόνταν να τα υπερφορτώσουν, μην πάθουν καμιά ζημιά, τώρα κινούνται άνετα με υπερδιπλάσιο από το κανονικό φορτίο. Τα φτερά είναι από τα πιο άνετα καθίσματα και η στέγη εξυπηρετεί πολλούς επιβάτες. Βενζίνη υπήρχε μόνο στη μαύρη αγορά και ανακατευόταν με ινόπνευμα για να φτουρήσει. Ανταλλακτικά και ελαστικά δεν υπήρχαν ούτε για δείγμα, κι όμως οι τεχνίτες κατάφερναν να κάνουν τις επισκευές. Τα χιλιομπαλωμένα λάστιχα άντεχαν σε απίθανα βάρη. Τα κάρα και τα καροτσάκια κατάφεραν να εξυπηρετήσουν πολύ τις ανάγκες στην κατοχή. Ένα απλό ξύλινο κασόνι, δύο μικρές σιδερένιες ρόδες, δύο καδρόνια στα πλάγια και το όχημα ήταν έτοιμο. Η φράση «καρότσι για μεταφορές» ακουγόταν σε όλους τους δρόμους. Παιδιά πυροχινόπορος, παιδιά πυροχειμώνας, πέσαν τα φύλλα από τα κλαριά, ξεσκώσαν τα λιμέρια. Παιδιά, να ξεχυμάσουμε και τούτο το χειμώνα. Η αγορά της Αθήνας, άδεια. Οι εισαγωγές τροφίμων έχουν σταματήσει. Η ελληνική γη, που δεν καλλιεργείται όπως παλιά, έπρεπε να θρέψει πρώτα τους κατακτητές. Καθημερινό θέαμα οι ουρές. Όταν η ουρά σχηματιζόταν μπροστά σε κάποιο κατάστημα και μάλιστα στην αγορά, καθένας που περνούσε και την έβλεπε στεκόταν με την ελπίδα ότι θα υπήρχε κάποιο φαγόσιμο. Αυτό το κάτι όμως ήταν πάντα τόσο λίγο, ώστε μόνο οι πρώτοι της ουράς μπορούσαν να ικανοποιηθούν. Οι μεγαλύτερες ουρές γίνονταν για τα συσίτια. Χαρακτηριστικό της εποχής ήταν και το τενεκάκι.
Κάθε Αθηναίος, ξεκινώντας το πρωί για τη δουλειά του, έπρεπε να πάρει μαζί του ένα δοχείο για το συσίτιο. Οι εικόνες που ακολουθούν, χωρίς σχόλιο. Τρεις αντριωμένοι βούλονται να βγουν από τον Άδη. Ο ένας να βγει την άνοιξη και ο άλλος το καλοκαίρι. Και ο τρίτος το χινόπορο, όπου είναι τα σταφύλια. Μια κόρη τους παρακαλεί, τα χέρια σταυρωμένα. Για πάρτε με, λεβέντες μου, για τον απάνου κόσμο. Αυτοκίνητα του Δήμου που μάζευαν άλλοτε τα σκουπίδια, χτένιζαν τις συνοικίες και μάζευαν τα κουφάρια. Τα μετέφεραν στο νεκροτομείο. Ίσως πήγαινε κάποιος συγγενής να τα αναγνωρίσει. Δυστυχώς υπήρχαν και περιπτώσεις όπου οι ίδιοι συγγενείς άφηναν τους νεκρούς τους δρόμους ή τους έθαβαν κρυφά για να κρατήσουν τα δελτία τροφίμων. Αποκριά, ζουρλή θεά, εφέτος τι γυρεύεις? Κρυφά, μέσα απ' ένα αυτοκίνητο ή τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ο Άγγελος Παπαναστασίου προσπαθεί να κινηματογραφήσει τα εχθρικά πολυβολία. Η ιταλική περίπολος στους δρόμους. Γερμανικά αυτοκίνητα σε διάφορα σημεία των Αθηνών, έτοιμα για δράση. Η πλατεία Κοτζιά στην κατοχή. Το ταχυδρομείο και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Νάμουν το Μάη μπιστικός, τον Αύγουστο δραγάτης. Μα πιο καλά τα νάμουνα, αρματολός και κλέφτης. Αρματολός μες στα βουνά και κλέφτης μες στους κάμπους. Η ΠΕΑΝ, Πανελλήνιος Ένωσης Αγωνιζομένων Νέων, ανατινάζει στην Οδό Πατησίων το κτίριο της ΕΣΠΟ, Ελληνικής Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργανώσεως, που συνεργάζεται στενά με τους Γερμανούς. Επακολουθούν συλλήψεις και του φεκισμός τριών πατριωτών. Κάθε βράδυ, οι τείχοι των σπιτιών στις συνοικίες και το κέντρο γέμιζαν με επιγραφές και συνθήματα. Πατριώτες κάθε ηλικίας έγραφαν με μπογιά στους τείχους, αφού έπαιρναν τις ανάλογες προφυλάξεις. Οι μορφές των ηρώων του 21 εμψυχώνουν ξανά τους Έλληνες. Οι εικόνες τους κυκλοφορούν σε παράνομα λευκώματα, χέρι με χέρι. Πάγω εκεί. Μαζευόμαστε, τυράμε. Ήτανε βαρεμένος εις τα σκέλη παραπάνω, εις τα φτενά. Μαζοχτήκαμεν όλοι εκεί. Μας είπε με χωρατά: «Εγώ πεθαίνω, όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να βαστίξετε την πατρίδα». Πολύ λίγα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στους δρόμους και τα πιο πολλά από αυτά ήταν των κατακτητών. Πολλές όμως αιτίες έκαναν τους δρόμους να αδειάζουν κυριολεκτικά. Όταν ακουγόταν ότι κάπου έγινε μπλόκο για έρευνες ή για να συλληφθούν όμηροι, όλοι οι διαβάτες έσπευδαν να απομακρυνθούν γρήγορα από την περιοχή ή κρύβονταν στα σπίτια τους. Συχνές όμως ήταν και οι διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, με συνέπεια την πολύωρη ή πολυήμερη διακοπή της κυκλοφορίας των τραμ. Τις πιο πολλές φορές οι Αθηναίοι πήγαιναν στις δουλειές τους και γύριζαν στα σπίτια τους με τα πόδια. Κυκλοφορία απαγορευόταν. Κυκλοφορούσαν μόνο περίπολοι, με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Δεν έλειπαν όμως και οι μυστηριώδεις σκιές που γλιστρούσαν με κάθε προφύλαξη. Ήταν οι καθυστερημένοι ή όσοι πήγαιναν σε κάποιο γειτονικό σπίτι για να περάσουν τις άδειες ώρες τους. Ήταν όμως και πατριώτες που μετέφεραν κάποιο ασύρματο ή παράνομο υλικό από σπίτι σε σπίτι, από συνοικία σε συνοικία. Πολλές γυναίκες κυκλοφορούν με σακίδια στην πλάτη, μήπως βρουν φαγόσιμα στη μαύρη αγορά. Πάντως ένα δίχτυ για ψώνια στην τσέπη ήταν απαραίτητο. Τα ραδιόφωνα είχαν σφραγιστεί από τους Ιταλούς, ώστε να ακούγεται μόνο ο σταθμός των Αθηνών, που ήταν στον απόλυτο έλεγχο των Γερμανών. Όμως πολλοί κατάφερναν να πιάνουν τους συμμαχικούς σταθμούς του Λονδίνου και του Καΐρου, με διάφορους τρόπους που είχαν σοφιστεί. Σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό χαράκι, κάθουνταν αητός, βρεμένος, χιονισμένος ο καημένος, και παρακαλεί τον ήλιο να ανατύλει. «Ήλιο ανάτυλε, ήλιο λάμψε και δώσ' μου, για να λιώσουνε τα χιόνια από τα φτερά μου και τα κρούσταλα από τα ακρόνυχά μου». Ιουνίου 1943. Διαδήλωση διαμαρτυρία για τις ομαδικές εκτελέσεις Ελλήνων πατριωτών. Ένας από τους διαδηλωτές, η κινηματογραφική μηχανή, που προσπαθεί να καταγράψει το συμβάν. Εικόνες τρομαγμένες και αβέβαιες, που διασώζουν την αγωνία
και την ένταση της στιγμής. Τα πολυβόλα των τάγκς χτυπούν στο ψαχνό. 10 νεκροί και 40 τραυματίες. Η επωνήτησα Ελένη Παπαγεωργίου, 16 χρονών, προτείνει το στήθος της στα πολυβόλα. Μια γυναίκα τη μεταφέρει τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Το αίμα της πάνω στο δρόμο δείχνει την πορεία της διαδρομής. Ακολουθώντας το, τη βρίσκουν οι Ιταλοί και την παίρνουν. Οι συναγωνιστές της συνοικίας της κλέβουν το πτώμα της για να το θάψουν. Τα συλλαλητήρια ακολουθούσαν πάντα την ίδια μέθοδο. Σε μικρές ομάδες θα ξεχυθεί ο κόσμος προς το κέντρο. Σε μικρές ομάδες θα πιάσει τις παρόδους. Κρυμμένες θα είναι οι σημαίες κάτω από τα σακάκια, τα φουστάνια. Κρυμμένες και οι ταμπέλες με τις επιγραφές. Και όταν δοθεί το σύνθημα, την ορισμένη ώρα, τότε θα ξεχυθεί ο λαός στον κεντρικό δρόμο που ορίστηκε για τη διαδήλωση. Ο Παπαναστασίου παρών και στο νοσοκομείο μετά τη διαδήλωση. Καλότυχα είναι τα βουνά, καλότυχη είναι η κάμπη, που χάρο δεν ακαρτερούν, φωνιά δεν περιμένουν. Μόν περιμένουν άνοιξη, το όμορφο καλοκαίρι, να πρασινίσουν τα βουνά, να λουλουδούν οι κάμπη. Οι εργαζόμενοι στα τραμπ και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο πήραν μέρος στις πιο πολλές απεργίες της κατοχής, ακινητοποιώντας τα οχήματα. Στις 24 Αυγούστου του 1943 παίρνει φωτιά το μηχανοστάσιο Καλυθέας και καίγονται 93 βαγόνια. Παρόλο που ο υπεύθυνος του Υπουργείου δηλώνει ότι η φωτιά οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, συλλαμβάνονται 50 τραμβαγέριδες και απειλούνται με εκτέλεση. Ο λαός προσπαθεί να τους σώσει. Απεργούν οι μεγάλες τράπεζες, η τηλεφωνική, η Ούλεν, οι επαγγελματίες, τα θέατρα και οι κινηματογράφοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ομαδική κηδεία κάτω από το λιοπύρι. Εδώ υπάρχουν φέρετρα, έστω και με ψευτοσανίδες. Σ' άλλες περιπτώσεις, τύλιγαν τους νεκρούς με παλιές κουβέρτες, λινάτσες ή κουρέλια και τους έθαβαν ομαδικά. Άντρες και γυναίκες σκάβουν τους τάφους για να θάψουν κάθε νεκρό ξεχωριστά. Η μακάβρια πολυτέλεια της κατοχής. Φρίκη καθημερινή στους δρόμους. Πόση προσπάθεια άραγε χρειάζεται για να μην συνηθίζει κανείς στο αποτρόπαιο θέαμα. Ιδιαίτερα ψυχρό πλάνο. Η παρέλαση των ταγμάτων ασφαλείας. Ένας ολόγυμνος άνθρωπος στο δρόμο. Φορά μόνο φέση και τσαρούχια. Τίποτα άλλο. Τα χέρια μαζεμένα μπροστά σαν είδος λογοκρισίας.
Πίσω του, απάνω στους γυμνούς γλουτούς, τρία μεγάλα γράμματα. ΕΑΜ. Προχωρά ντροπιασμένος και τον ακολουθά Μαρίδα. Μαζεύεται η γειτονιά. Τσίτσιδος. Σταυροκοπιούνται οι γυναίκες και τα κορίτσια σκανδαλίζονται και φεύγουν. Με το φέση στο κεφάλι και τα τσαρούχια στα πόδια, καταντά κωμικοτραγικός. Ποιος έκανε έτσι? Οι ΕΑΜΙΤΕΣ. Πού σε πιάσαν? Δόθε παραπάνω. Τα μάτια χαμηλά. Ρωτά. Δεν έχετε κανένα παντελόνι? Ακόμα τούτη την άνοιξη. Τούτο το καλοκαίρι. Ακόμα και το Σεπτέμβριο του 44, οι εκτελέσεις συνεχίζονται. Όμως τα αδέσποτα κινηματογραφικά πλάνα που ακολουθούν δεν δείχνουν μια αληθινή εκτέλεση, αλλά την αναπαράστασή της. Αρκεί να δει κανείς πώς πέφτει ένας από τους εκτελεσμένους. Έστω και έτσι, ο άγνωστος εδώ κινηματογραφιστής προσπαθεί να διασώσει τις τραγικές εικόνες, παρόλο που γνωρίζει πως καμιά αναπαράσταση δεν μπορεί να μιμηθεί πιστικά τη φοβερή πραγματικότητα των ημερών του. Ενώ πλησιάζει η απελευθέρωση, τα χωράφια ξαναοργώνονται. Που θυμίζει τα τάγκ του πολέμου, με αργό ρυθμό σέρνει ειρηνικά το άρωτρο. Η εκπομπή αυτή αφιερώνεται με θαυμασμό και συγκίνηση στη μνήμη του κινηματογραφιστή της κατοχής, Άγγελου Παπαναστασίου. Σκληρό βίντεο, ομολογουμένως έτσι. Ευχαριστούμε τον Άγγελο Παπαναστασίου που μπόρεσε με κίνδυνο της ζωής του και το τράβηξε. Δεν αμφισβητεί κανένας ότι ήταν κατοχή. Αμφισβητείται ίσως η σημερινή κατοχή. Και σε αυτό θα μας εξηγήσουν οι ομιλητές αν υπάρχει κατοχή σήμερα ή αν δεν υπάρχει. Υποσχεθήκαμε ότι θα βάζαμε κι άλλο ένα βιντεάκι, αλλά επειδή καθυστέρησε η προσέλευση και είμαστε δεσμευμένοι 9 η ώρα, 9 και 5 να κλείσουμε, θα το υποσχόμαστε να το δείξουμε κάποια άλλη φορά, άλλωστε κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Καλούμε στο βήμα τον Νίκο τον Καραβέλο σαν πρώτο ομιλητή και θα συνεχίσει ο Δημήτρης ο Καζάκης. Καλησπέρα σας. Είναι γεγονός ότι οι εποχές αλλάζουν. Αλλά θα έλεγα ότι αλλάζουν μόνο εξωτερικά. Σε εσωτερικό επίπεδο, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών, όπως λέμε, τα πράγματα φαίνεται να μοιάζουν. Όπως τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τα πραγματικά περιστατικά. Υπάρχουν αναπάντεχες ομοιότητες, χωρίς βέβαια
η μία εποχή να μιμείται την άλλη. Συμβαίνουν καταστάσεις που φαίνεται να έχουν ξανασυμβεί. Όμως δεν μοιάζουν τα πράγματα. Κάποιοι τα κάνουν να μοιάζουν. Εδώ η απληστία, η κακουργία, η υποκρισία και η συκοφαντία αποτελούν διαχρονικές εκδηλώσεις του ανθρώπινου βίου. Θα αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα που πραγματικά είναι χαρακτηριστικό. Όλοι γνωρίζουμε ή και αν δεν γνωρίζουμε θα θυμόμαστε λίγο στο παρελθόν το σχολείο την ευμαχία των Αργυνουσών. Τότε οι Αθηναίοι στρατηγοί, οι 8 στρατηγοί κατηγορήθηκαν ότι περισυνέλεξαν τους νεκρούς λόγω της αδερφοταραχής, όταν είχαν νικήσει τους παρτιάτες. Στη δίκη που ακολούθησε, στην ανάκριση μάλλον, είπαν ότι δεν μπορούσαμε λόγω της τρομερής αδερφοταραχής, θα θέταμε σε κίνδυνο το στόλο. Και φαίνεται να έπεισαν τους ανακριτές. Τότε λοιπόν οι συγκεγοροί κατασκεύασαν, παρασκεύασαν όπως λέει ο Ξενοφών, μαυροντημένες γυναίκες και ανθρώπους που υποτίθεται πενθούσαν, που είχαν κόψει κοντά τα μαλλιά τους και παρίσταναν τους συγγενείς των στρατιωτών ναυτικών ή των στρατιωτών που ήταν πάνω στις τρίλες, οι οποίοι είχαν πληγεί και δεν είχαν περισυνδική. Με σκοπό να δημιουργήσουν το κλίμα εκείνο για να οδηγήσουν στην καταδικαστική θανατική απόφαση όπως και έγινε. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και μετά τον εμφυλίο. Σε πολλές δίκες αυτό προκύπτει από τα ντοκουμέντα τα δικαστικά, έστειναν, παρασκεύαζαν, όπως θα έλεγε ένας σύγχρονος Ξενοφών, πουρεμένους με προφορεμένους υποτίθεται συγγενείς για να οδηγήσουν τους κατηγορουμένους που τις περισσότερες φορές δεν είχαν καμία σχέση με τα δικήματα, η συντηρητική περίπτωση, να τους οδηγήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα όπως και έγινε. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ισχυροί, αγαπητοί φίλοι, κατά την άποψή μου, ξέρουν ιστορία και επαναλαμβάνουν κατά το δυνατόν τις μέθοδες. Οι πολίτες την αγνοούν, θα έλεγα και με δική τους ευθύνη. Γιατί οι ισχυροί ξέρουν πως όποιος ελέγχει το παρελθόν κυβερνά το παρόν και σχεδιάζει όμορφα το μέλλον. Άρα το μέλλον είναι το παρελθόν που έρχεται και πλησιάζει. Αν ελέγξεις το παρελθόν, ελέγχεις την ιστορία και αν σου ξεφύγει, γιατί όπως λέει κάποιος λόγιος, κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει το παρελθόν. Την αλλάζεις, την κακοποιείς ή φροντίζεις να ξεχαστεί. Κυρίως φροντίζεις τα όσα δεν σε συμφέρουν να μην προβάλλονται στο παρόν. Άρα οι αντιδράσεις να μην υπάρξουν ούτε στο μέλλον. Αν παραδείγματος χάρη κάποτε ο λαός αντιστάθηκε, τώρα πρέπει αυτό να το ξεχάσει, να το λησμονήσει. Γι' αυτό αυτοί τους οποίους ονομάζουμε ισχυροί, είναι γνωστοί ποιοι είναι και οι συνεργάτες τους. Μαζί με την αιώνια παρέα, όπως ονομάζονται, εισαγγέλης των πανεπιστημιακών λύκων, προωθεί καιρό τώρα τη θεωρία της εκδοχής και όχι τη θεωρία της αλήθειας. Τα παιδιά μας σιγά σιγά αρχίζουν να μαθαίνουν στο πανεπιστήμιο ότι δεν υπάρχει αλήθεια, υπάρχει εκδοχή. Είναι η αμερικάνικη αντίληψη της ιστορίας. Η θεωρία της ευκολίας και όχι εκείνη της επίπονης προσπάθειας αποκάλυψης της πραγματικότητας. Ψάχνουν το ψημίθιο, το φτιασίδι, την βαφή και αφού τον ντύσουν με ψεύτικη ευτυχία, το σπρώχνουν στην αγορά με τη βοήθεια των κάθε λογής πνευματικών γυρολόγων ή αργυρτών. Όμως, αγαπητοί φίλοι, η αλήθεια είναι άλλο πράγμα. Είναι γυμνή, όπως το έλεγε ο Παλαμάς, γύμνια η αλήθεια, γύμνια και η ομορφιά. Γι' αυτό επεμβαίνουν βάρβαρα στην παιδεία για να ξεσταλθήσουν το παιδαγωγικό στόχο που είναι η διαμόρφωση ειδήσεων. Γι' αυτό αντί της παιδείας προβάλλουν την εκπαίδευση που απαντάται ακόμα και στα ζώα, ακόμα και στα έντομα. Ενώ η παιδεία αφορά μόνο ανθρώπους. Ο σκύλος μαθαίνει να χοροπηδάει και το έντομο ακόμα. Γι' αυτό θορυβούν για να πάψεις να ακούς και να μην αντισταθείς στο ξύλωμα της ψυχής σου, για να χάσεις την πνευματική σου διάβγεια, να θαμπώσεις, να νιώσεις ενοχές για τις ρίζες και τις παραδόσεις σου, να ξεμάθεις τη λέξη πατρίδα για να πέσει το ηθικό σου, για να ανεχτείς τη σε βάρος σου λογιλασία. Γι' αυτό, όπως είπα, απέβαλαν και τη λέξη πατρίδα και αντικαθιστώντας με τη λέξη τόπος, το μέρος ή κάποιοι δημοσιογράφοι λέγοντας εκείνα τα μέρη,
σαν να πρόκειται για το αποχωρητήριο, επιτρέψτε μου να πω, για τα φαράγγια μόνο και τους λόγους, χωρίς να υποτιμώ βεβαίως, και για τη συνέχεια του πολιτισμού σου, που δεν ανιχνεύεται με όρους αίματος, με όρους δηλαδή ναζιστικούς, αλλά με όρους σεβασμού, ανθρωπιάς και μάχης. Τη μόνη φιλετική σχέση αίματος που μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει, επιτρέψτε μου να πω, είναι από το αίμα που χύνεται για την υπεράσπιση της πατρίδας, που είναι η παιδική μας ηλικία, η μνήμη, οι γονείς, τα παιδιά μας, τα σχολιά και η τάφη μας. Στο ερώτημα, τότε και τώρα, κατοχή, μάλλον τότε είναι βέβαιο, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, άλλο να το διαστρέφουν. Τώρα όμως, τελεί υποκατοχή. Στο ερώτημα, θα λέγω ότι θα απαντούσαν αρνητικά όλοι γύλοι οι υπουργοί του μνημονίου, οι κυβερνήσεις του μνημονίου, και δεν εννοώ κυβερνήσεις του Παπανδρέου, του Τάδε ή του Τάδε, του Βίνα ή του Τσίπρα σήμερα. Μία είναι η κυβέρνηση. Είναι η κυβέρνηση του μνημονίου, με όσες μορφές εμφανίζεται. Θα διέστρεφαν τις κόρες του οφθαλμού τους λέγοντας προς Θεού. Το κακό είναι, κατά την άποψή μου, ότι εκτός από τους ανθύπαντους αυτής της θλιβερής κυβέρνησης του μνημονίου και τον παράνομο συμβάσιο ανταγωνισμού της Ελλάδας, αρνητικά δυστυχώς θα απαντούσαν και ορισμένοι που κατέχουν την αλήθεια εξ αποκαλύψεως ή με κληρονομικό δικαίωμα που ανήκουν δυστυχώς στην αριστερά, ισχυριζόμενοι δεν πρόκειται περί κατοχής αλλά περί μιας ακόμα καπιταλιστικής επίθεσης σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού, όπως συμβαίνει πάντα. Είναι όμως αυτό που σημαίνει στη χώρα μας κατοχή. Θα προσεγγίσουμε έναν ορισμό. Κατοχή είναι η φυσική εξουσία μιας χώρας από τρίτους με σκοπό την ολοκληρωτική της κατάκτηση. Στερώντας της τους πόρους, τα μέσα παραγωγής, το δυναμικό της, τα περιουσιακά της στοιχεία και η διακυβέρνησή της. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε με τη χρήση όπλων, Ιράκ, Λιβύη κι αλλού, Σερβία, είτε με τη χρήση του οικονομικού, πολεμικού εκβιασμού. Είτε με τον ένα νόμο ή τον άλλο τρόπο, το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Επομένως, στο ερώτημα, είμαι πρώτοι απαντούν αρνητικά γιατί αλλιώς, εφόσον συμμετέχουν, πρέπει να ονομαστούν το σύλλογοι. Οι δε δεύτεροι, γιατί αν πραγματικά το παραδεχτούν, τότε πρέπει να ηγηθούν εθνικής αντίστασης. Και έτσι, αφήνεται το θέμα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το εκτακτό που διαφοροποιεί ποιοτικά και ποσοτικά, την κατάσταση. Θα πει κανείς βέβαια ότι επιθέσεις είχαμε πάντα σε βάρος της χώρας, οικονομικούς ελέγχους, υπεριστική επιβολή. Πράγματι, το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του, με τις συνθήκες Κωνσταντινούπολης και τα πρωτόκολλα του Λονδίνου, ήταν προτεκτοράτο. Χαρακτηριστικό ότι στις συνθήκες δεν παρέστη Έλληνες αντιπρόσωπους, αλλά υπέγραψαν για λογαριασμό της Ελλάδας οι αντιπρόσωποι της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. Σαν ήταν το νέο κράτος σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, όπως συμβαίνει στους φρενοβλαβείς ή η υποπατρική εξουσία όπως συμβαίνει κάποτε στα ανήλικα. Από τη γέννησή του, ένα κράτος περιορισμένης ικανότητας. Παρά το αίμα, το δάκρυ, το βαρύ τίμημα που πλήρωσαν εκείνες οι γενιές για την απελευθέρωση. Έλεγαν τότε οι Αγγλοσάξονες δυνάστες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη. Ή θα είναι αγγλική ή θα είναι ρωσική. Και μη δεν μπορεί να είναι ρωσική ή αγγλική. Καθαρά. Και έτσι πορεύτηκε η πατρίδα μας ως αγγλικό αρχικά και εν συνεχεία αμερικάνικο προτεκτοράτο. Αυτό προφανώς θα εννοούσε και ο Εθνάρχης όταν έλεγε ανήκομενοι στην Δύση. Αυτό εννοούν μέχρι σήμερα και γεωγράφητοι και ανιστόρητοι εξεσπερίας ψωμιζόμενοι πολιτικοί και λοιποί κονδυλοφόροι αγελαίοι επιστήμονες. Αυτό το ανήκομενοι στην Δύση αποκλειστικά το πλήρωσε ακριβά ο λαός με συνεχείς επιδρομές με στόχο τον οικονομικό έλεγχο και με κατάδρομα σε βάρος των Ελλήνων. Με την άσκηση φυσικής και ψυχολογικής βίας, με την έμπνευση φοβίας, με τη διαφθορά των συνειδήσεων. Με ελεγχόμενη τη δικαιοσύνη και ανάπηρη την παιδεία. Με την κατασυκοφάντηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του λαού, με τη διασπορά ναζιστικού τύπου προοδευτικών τάχα θεωριών και το τονίζω αυτό περί φιλετικής ασυνέχειας των Ελλήνων. Λες και αυτό είναι ζήτημα έννοιας. Με την απόρριψη της παράδοσης και των μύθων που αποτελούν την αισθητική και συναισθηματική βίωση της ιστορίας. Τίποτα άλλο δεν είναι παρά αυτό νομίζω. Κυρίως με την περιφρόνηση των αγωνιστικών παραδόσεων και του αληθινού νοήματος της αντίστασης.
για να περιπέσουν τα ιερά και τα όσια στην υπολυσία και τελικά στη λύθη. Κι έτσι, συσκοτίζοντας, διαστρέφοντας, να εμπεδοθεί στους πολίτες το πνεύμα της υποταγής. Όμως σήμερα κάτι χειρότερο επιχειρείται. Σήμερα εννοώ εδώ και περίπου 5-6 χρόνια. Μια διαφοροποίηση ποιοτική και ποσοτική από τα γνωστά. Και αυτό κάνει την άποψή μου είναι τούτο. Είναι η πρώτη φορά που οι Έλληνες πολιτικοί τόλμησαν να υπογράψουν, χωρίς μάλιστα να έχει τηθεί η χώρα σε πόλεμο, την παρέτηση της Ελλάδας από τις ασυλίες προστασίας της εθνικής της κυριαρχίας. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της κατάρτισης και παράνομης πρώτης δανειακής σύμβασης με τους ξένους τοκογλύφους που συνομολόγησαν, παρετήθηκαν αμετάκλητα και ανεφόρον από την προστασία, ασυλία του λέμε, που απολάβει η χώρα και τα περιουσιακά της δικαιώματα, στοιχεία ένα από δανειστό. Αυτές οι δουλείες υποτέλειες και οι δεύτερες συνέπειες που ήδη βιώνουμε απαντούν ευθέως στο αρχικό ερώτημα. Είναι λοιπόν σήμερα περίπτωση κατοχής? Νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Τόσο πολύ που η ερώτηση θα ήταν ανόητη. Άρα λοιπόν θα επιβαλλόταν και επιβάλλεται εθνική αντίσταση. Γιατί όταν έχουμε κατοχή δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά αυτό. Το πώς θα υλοποιηθεί, αυτό πραγματικά μπορεί να συζητηθεί. Αλλά να μην δεχόμαστε ότι σήμερα η χώρα μας βρίσκεται υπό αυτή την έννοια, είναι τουλάχιστον εγκληματικό. Θυμηθείτε μόνο το έτσι να θυμηθούμε, επιτρέψτε μου για το δεύτερο πώς, να θυμηθούμε όλοι, ότι τότε υπήρχε ο Άλτεμπουργκ, ο Κόμις Άλτεμπουργκ, ο οποίος καθόριζε τα πάντα εδώ. Και την πείνα αυτός που είδαμε τώρα, αυτός την καθόριζε. Σήμερα ήταν ο Ράιχεμπαχ, για πολύ καιρό. Ήταν ένας Ολλανδός, τώρα είναι ο Φούχτε, ο οποίος μάλιστα τόλμησε να πάει και στην πατρίδα μου την Αργολίδα, σαν ένα πρώτο βήμα για να μπορέσουν να λαϊλατίσουν τα χρήματα τα οποία θα έρθουν, όσα έρθουν τέλος πάντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα λαϊλατίσουν οι Γερμανοί. Θα λέγαμε και τούτο. Ένα κράτος, μια χώρα, χρειάζεται τόπο. Ο τόπος οριοθετείται καλύτερα όταν αναπτύσσεται η επιστήμη της χαρτογράφησης και ταυτόχρονα η τέχνη του πολέμου. Εκεί και στο ομό συμφέρον στηρίζεται η συνεχώς επιδιωκόμενη επαναχάραξη των συνόρων προς όφελος των ισχυρών κρατών. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει μια χώρα. Να δούμε αν δηλαδή σήμερα η χώρα αυτή, σήμερα η χώρα αυτή είναι ανεξάρτητη με προβλήματα ή είναι υποκατοχή. Πρώτα απ' όλα κάθε ενέργεια που βλάπτει ή απειλεί μια χώρα θεωρείται και ορθώς προσβολή της εθνικής της κυριαρχίας. Αυτό το μαθαίνουν και οι πρωτοετής φοιτητές της νομικής. Καθώς στείλει την υπόσταση του ίδιου του κράτους, έθνος. Εξάλλου, κάθε παραχώρηση ή παρέτηση εδάφους ή δικαιώματος από ένα κράτος σε άλλο, ή σε ενώσεις κρατών ή σε ιδιωτικά οικονομικά μπλοκ, δεν συνιστά μεταβίβαση. Συνιστά ανεπίτρεπτη παρέτηση από την εθνική κυριαρχία. Πολύ περισσότερο τα κράτη αυτοβούλως και ή κατόπιν εκβιασμών παρετούνται από την εθνική τους κυριαρχία. Κάποτε συνέβαινε. Σήμερα οι πολιτικοί μας το βγάζουν και στο μεϊντάνι και το περηφανεύονται κιόλας. Αλλά κεφαλαιώνοντας, για να είναι το κράτος έννοια υπαρκτή και αναγνωρίσιμη, θα πρέπει να συντρέχουν τα εξής στοιχεία. Πρώτον, να έχει αυτοδύναμη εξουσία. Δεύτερον, η χώρα που λειτουργεί, να υπάρχει χώρα που να λειτουργεί ως έδρα του κράτους. Τρίτον, εθνική κυριαρχία και συνεχώς κυριαρχικά δικαιώματα. Άνευ αυτών, το κράτος, όπως αποδείξαμε, είναι έννοια αδιανόητη. Εκτός αν μιλάμε για κράτος προτεκτοράτου. Εκτός αν εννοούμε κράτος παρία, δηλαδή απόβλητο, οντότητα χωρίς δικαιώματα, κράτος κατεχόμενο. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σήμερα. Και να δούμε συνέβαινε και τότε. Τότε δεν υπήρχαν νομοσχέδια. Ερχόντουσαν εντολές απ' έξω. Σήμερα υπάρχουν. Τα νομοσχέδια, τα βασικά που αφορούν την τύχη της χώρας, αλλά ακόμα και τα πιο μικρά, στο τέλος θα φτάσουν και στα νομοσχέδια που αφορούν τα φήματα των σκύλων. Έρχονται κακομεταφρασμένα εξ εσπερίας. Η Βουλή δεν νομοθετεί, υπακούει, υπηρετεί. Σε κάθε Υπουργείο κατοικοεδρεύει κάποιο σκύβαλο ξένο. Σκύβαλο είναι η σκήνα σβαλήν, λέγανε οι αρχαίοι, αυτά που ρίχνουμε στους σκύλους. Ο δε υπουργός κατά τρόπο δουλικό τον υπηρετεί. Ακριβώς κατά διαβολική σύμπτωση υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν, τα οποία οι Γερμανοί, οι οποίοι
εγκαθίστανται στα Υπουργεία και κάνουν την ίδια δουλειά ακριβώς που κάνουν και οι δικοί μας εδώ οι μουστερίδες. Η κυβέρνηση εκβιαζόταν και εκβιάζεται κατά εξαιρετικό ακόμα και οι δοσιλογικές κυβερνήσεις των λογοθετόπλων και των άλλων αυτοαναλυτών εκβιάζονται. Και όταν δεν τους έκαναν ή κάτι δεν πήγαινε καλά, τους αντικατήσουν με άλλους εκβιαζόμενους. Μήπως σήμερα δεν συμβαίνει και αυτό? Οι κυβερνήσεις εναλλάσσονται εικονικά, ενώ στην πραγματικότητα μία κυβέρνηση ασκεί κατεντολή των ξένων την εξουσία. Η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις, οι κατοχικές των μνημονίων. Μήπως και τότε δεν συνέβαινε το ίδιο. Τρεις άλλαξαν. Και οι τρεις έκαναν την ίδια ακριβώς δουλειά. Μόλις εξυπηρετούσαν, ήταν. Μόλις σταματούσαν ή κάτι δεν πήγαινε ή κάτι είχε κάποιος χωρισμός, τους άλλους. Και πότε σταθεροποιείται μια κυβέρνηση? Μόνο όταν εξυπηρετεί τους ξένους δυνάστες. Οι δικαστικές αποφάσεις τώρα. Να έρθουμε και στο θέμα αυτό. Οι πιο σημαντικές που αφορούν την πορεία και το μέλλον της χώρας εκδίδονται τυπικά εν ονόμα του ελληνικού λαού. Στην ουσία εκδίδονται εν ονόμα των πολυεθνικών ομίλων και ξένων τραπεζών. Γιατί αυτούς εξυπηρετούν οι αποφάσεις. Για να θυμηθούμε πόσες αποφάσεις βγήκαν που νομιμοποίησαν τα μνημόνια, που νομιμοποίησαν όλη αυτή την αλητεία και την αθλειότητα που έλαβε η χώρα σε αυτόν τον πολύπαθο τόπο. Το κράτος διαχρονικά εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί τις ξένες δυνάμεις. Κανείς όμως στο παρελθόν, ακόμα και την περίοδο της κατοχής, ευνοημένος υπηρέτης των ξένων, δεν διανοήθηκε να παραιτηθεί από την εθνική κυριαρχία ρητά. Βεβαίως δεν υπήρχε αυτή η κυριαρχία, αλλά τουλάχιστον δεν διανοήθηκε να πει ότι ξεκουράει. Πάντα εκπορνεύονταν οι κρατούντες. Το έκρυβαν όμως. Σήμερα το βγάζουν και στο μεϊντάνι με παράρτημα. Κατόπιν αυτού του γενικευμένου ξεπολύματος, με την κοινή κυβέρνηση των κυρίων κυρίων Παπανδρέου, Σαμαρά, Βενιζέλου και Τσίπρα, ένας ορισμός θα μπορούσε να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Τι είναι κράτος? Το ίδιο ακριβώς που ήταν τότε, τη δεκαετία του 40, το ίδιο τώρα στις δικές μας, στα δικά μας θλιβερά χρόνια. Κράτος είναι το θλιβερό εκείνο μόρφωμα που υποκρίνεται πως εξουσιάζει, ενώ στην πραγματικότητα εξυπηρετεί από τη φύση του δουλικά τους ισχυρούς, εξαντλεί δε τη δικαιοδοσία του, υποκρινόμενο πως είναι κράτος. Θα ήθελα να τελειώσω λίγο πιο αισιόδοξα, ίσως και χαρακτήρωσα, αλλά και επειδή πιστεύω ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα υπάρξει. Εγώ νομίζω ότι η ανθρωπότητα έχει διανύσει έναν μεγάλο και υπέροχο δρόμο, μια φοβερή περιπέτεια από τα βάθη της πρωτόγονης κατάστασης μέχρι σήμερα. Δεν θα σταματήσει να ανοίγει δρόμος με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι εκτός από την διεκδίκηση του ψωμιού μας, του μεροκάματού μας, πρέπει να διεκδικήσουμε και να μην επιτρέψουμε και το δικό μας πνεύμα, την ψυχή μας. Διότι ένας λαός δεν καταστρέφεται από οικονομικούς τρόπους. Ποτέ δεν καταστράφηκε για λόγους αυτούς. Καταστράφηκε όμως όταν έχασε την ποιησή του, την ψυχή του. Κάποτε θα βρεθεί η ανάγκη, θα τη βρούμε, να μην χάσουμε την ενότητα για τη φωνή μας. Γιατί αυτά είναι στοιχεία, όχι στοιχεία. Οι πρώτες πράξεις της απόπειρας απελευθέρωσης είναι τα πρώτα υλικά που θα φτιάξουν τα λόγια του θάρρους, αντάξια μιας καινούργιας πόλης που οφείλουμε να ιδρύσουμε. Τελειώνω με ένα περιστατικό. Κάποτε, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, ένας νεαρός μεγαρέας στα αρχαία χρόνια πήρε το θάρρος και αντιμίλησε έντονα και είχε δίκιο στο σπουδαίο βασιλιά της Σπάρτης Λίσανδρο. Τότε αυτός, αντί να θυμώσει, αναγνωρίζοντας εκείνο το θάρρος του νέου, του είπε, να το πω ακριβώς, δεν είμαστε να καταθέσω, «Οι λόγοι σου, ο ξένε, πόλεως δέονται», σε μετάφραση ελεύθερη. «Τα λόγια σου, ξένε, έχουν ανάγκη πια μιας πόλης». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.
να μην ξεχάσω να σας πω ότι φεύγοντας, όποιος ενδιαφέρεται, εμείς ενδιαφερόμαστε για να σας στέλνουμε email, αφήστε το email σας, τηλέφωνο ή οτιδήποτε άλλο για να σας ενημερώνουμε. Να έχουμε μια αμφίδρομη ενημέρωση, αν θέλετε. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Καραβέλο και όσα μας είπε. Και τώρα στον βήμα ο Δημήτρης Οκαζάκης. Εγώ θα είμαι λίγα και πιο πεζός από ότι καθότι δεν είμαι ποιητής από τον Νίκο. Να μιλήσουμε λιγάκι για το αν πραγματικά είναι κατοχή σήμερα και να μιλήσουμε με νομικοπολιτικούς όρους. Είναι κατοχή. Κατοχή είναι η άσκηση φυσικής εξουσίας επάνω σε ένα αντικείμενο ή μια χώρα. Ο ορισμός αυτός δεν είναι του Νίκου του Καραβέλου. Είναι του Ινστιτούτου Max Planck, το οποίο είναι το επίσημο νομικό Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου και Εφαρμοσμένου Δικαίου της Γερμανίας και είναι σύμβουλος της γερμανικής κυβέρνησης. Μάλιστα το Max Planck, το Ινστιτούτο Max Planck, έχει αναλάβει τη νομική υπεράσπιση της Γερμανίας έναντι των απαιτήσεων για τις γερμανικές οφειλές της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, σε μια εγκυκλοπαίδεια διεθνούς δικαίου, διεθνούς δημοσίου δικαίου που έχει βγάλει κατά καιρούς, εγώ προσωπικά έχω την έκδοση της δεκαετίας του 80, αναφέρεται στο ζήτημα της κατοχής λέγοντας ακριβώς αυτό, ότι είναι άσκηση φυσικής εξουσίας. Λέει και κάτι άλλο. Λέει ότι η κατοχή χωρίζεται σε δύο καταστάσεις. Η κατοχή που είναι προϊόν πολέμου και αυτή ονομάζεται occupatio bellica ή πολεμική κατοχή, σύμφωνα με τους λατινικούς όρους, και υπάρχει και η ειρηνική κατοχή, occupatio pacifica, η οποία είναι προϊόν διεθνών συνθήκων ή άλλων συνθήκων που γίνονται με τη συνένεση του κράτους που τίθεται υπό κατοχή. Αυτά λέει το Διεθνές Δίκαιο. Και μάλιστα αναφέρει ότι το 19ο αιώνα η δεύτερη περίπτωση, η περίπτωση δηλαδή της ειρηνικής κατοχής, ήταν κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή η δυνατότητα να είναι με συνένεση του κράτους να τεθεί υπό κατοχή αυτό το κράτος ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο. Βεβαίως και στην περίπτωση αυτή, στην περίπτωση δηλαδή της ελληνικής κατοχής, πολλές φορές γινόταν με παρουσία στρατού. Όχι με άσκηση του στρατού στρατιωτικής ισχύως στη χώρα ή πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά μόνο και μόνο σαν, πώς θα το πούμε, επιβεβαίωση ότι αυτή η χώρα τίθεται υπό κατοχή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η Ελλάδα εκτός από προτεκτοράτο, ή μάλλον επειδή ιδρύθηκε ως προτεκτοράτο, το είπε και ο Νίκος και είναι και σωστό, τέθηκε υπό κατοχή στο 19ο αιώνα, το 1854. Το 1854 αποβιβάζονται 1.500 με 2.000 πεζοναύτες Άγγλοι-Γάλλοι στον Πειραιά και με τις λόγχες τους επιβάλλουν το Υπουργείο Κατοχής, κυβέρνηση Μαυροκορδάτου που κράτησε περίπου 18 μήνες. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν που σύμφωνα με τους ιστορικούς της εποχής αποτελειόταν από τα χειρότερα αποβράσματα της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής, έτσι έλεγαν, λένε οι ιστορικοί μας, διότι πάντα, όπως αναφέρει ο Δημήτρης Φωτιάδης, που ένας εξαίρετος λογοτέχνης και ιστορικός, λέει πάντα όλα τα καθεστώτα κατοχής στηρίζονται στο τι απόβρασμα γεννάει μια κοινωνία. Αυτοί υπηρετούν, το αναφέρει νομίζω και σε ένα απόσπασμα του Χίτλερ, ο ίδιος ο Δημήτρης Ογκλίνος, στο τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ. Πώς θα ασκήσω κατοχή? Θα βρω τα αποβράσματα σε κάθε κοινωνία. Και έτσι έγινε και τότε. Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή του 1854, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση ειρηνικής κατοχής. Ο στρατός δεν χρησιμοποιήθηκε. Ήταν απλά η παρουσία του, ήταν μόνο για να επιβεβαιώσει το ότι το κατοχικών υπουργείων, έτσι ονομάστηκε την εποχή εκείνη η κατοχική κυβέρνηση, θα ασκούσε εξουσία με την παρουσία του Όθωνα και βεβαίως του βασιλιά της εποχής εκείνης. Ο λαός αντιστάθηκε? Όχι. Θα μπορούσε να είχε αντισταθεί, βεβαίως.
αν είχε πολιτικές δυνάμεις. Υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις τότε που να θέταν ζητήματα εθνικής απελευθέρωσης ή εθνικής ελευθερίας. Όχι. Το σύνολο της πολιτικής τάξης της χώρας, το σύνολό της και η διανόησή της θεωρούσε αυτονόητο ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και άρα είναι υπό την διάθεση, διακριτική διάθεση των μεγάλων δυνάμεων. Φυσικά ο λαός ήταν έξαλλος με την ιστορία του κατοχή. Μας το λέει και ο Νικόλαος Ογδραγούμης ιστορικές αναμνήσεις του, που περιγράφει και την κατάσταση της εποχής εκείνης, που είναι περίπου ανάλογη με την κατάσταση που ζούμε σήμερα. Το ενδιαφέρον ποιο είναι? Ένα από τα πιο θλιβερά περιστατικά εκείνης της κατοχής ήταν το γεγονός ότι ξέσπασε επιδημία χολέρας. Η επιδημία χολέρας που ξέσπασε προήλθε από τα στρατόπεδα των δυνάμεων κατοχής. Και το δράμα της ιστορίας δεν ήταν ότι ξέσπασε αυτή η επιδημία χολέρας, ήταν το γεγονός ότι ένα από τα βασικά μέτρα που πάρθηκαν από το Υπουργείο Κατοχής είναι ο δημοσιονομικός περιορισμός του κατοικού προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες υγείας και υγιεινής να μην έχουν να λειτουργήσουν. Το αποτέλεσμα είναι η εξάπλωση της επιδημίας χολέρας και 10 με 15.000 νεκροί της εποχής εκείνης σε ένα κράτος που είναι ζήτημα αν είχε ένα εκατομμύριο πληθυσμό. Έφτασε μέχρι τα νησιά. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, εκείνη η νεότευτη Ελλάδα, είχε τις υπηρεσίες υγείας και υγιεινής, μιμούμενη τα βυζαντινά, τις βυζαντινές παραδόσεις και που είχαν κληρονομήσει και οι Οθωμανοί, ώστε να περιορίσει δραστικά οποιαδήποτε επιδημία, γι' αυτό κιόλας δεν έχουμε φαινόμενα επιδημίας. Οι ιστορικοί σωστά έχουν πει ότι τα φαινόμενα που υπάρχουν στη Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη σε όλο το Μεσαίωνα αλλά και μετά στους νεότερους χρόνους που αφορούσε χολέρα ή άλλες ανάλογες επιδημιακές καταστροφές οφείλονταν στην κοινωνική αποσύνθεση και δεν ήταν απλά σε καταστάσεις, να το πούμε έτσι, που έχουν να κάνουν με το ότι δεν η ιατρική ακόμη δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Είναι ένδειξη κοινωνικής κατάρρευσης. Αυτού του πράγματος το πλήρωσε και ο ελληνικός λαός. Και όπως λέει ένας σύγχρονος του Βόθωνα ιστορικός, λέει από τότε κατανόησε ο ελληνικός λαός ότι ο Όθωνας έπρεπε να φύγει από την εξουσία. Το πλήρωσε με την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1862, όταν τον εξόρισαν, τον έδιωξαν δηλαδή. Είναι η Οκτωβριανή Επανάσταση, θεωρείται η Οκτωβριανή Επανάσταση του ελληνικού λαού, γιατί έγινε Οκτώβρη του 1862, που έδιωξαν τον Όθωνα και μπήκαν μετά σε διαδικασία ίδρυσης νέου κράτους με συντακτική συνέλευση και νέο σύνταγμα. Πότε έληξε επίσημα και ουσιαστικά, το επίσημα τυπικά έληξε με το νέο σύνταγμα το 1866. Πότε έληξε επίσημα η κατοχή αυτή του 1854. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι ο λόγος, μάλλον η αφορμή, το νομικό επιχείρημα, νομικό-πολιτικό επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε για να αποβιβαστούν στρατεύματα στη χώρα και να ασκηθεί κατοχή, ήταν το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε το χρέος. Ακριβώς αυτό. Δεν μπορούσε να πληρώσει η χώρα το χρέος και τέθηκε υπό κατοχή. Και μετά, μόλις φύγανε τα στρατεύματα κατοχής, φύγανε περίπου μετά από δύο χρόνια, το 56, αρχές του 56, τέλη 55, αρχές 56. Λοιπόν, δεν υπήρχαν στρατιωτικές δυνάμεις κατοχής, αλλά αντικαταστάθηκαν από την πρώτη Δημοσιονομική Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών του Ελληνικού Κράτους από Βρετανούς, Γάλλους και Γάλλους την εποχή εκείνη. Λοιπόν, οι οποίοι συνέχισαν και εφάρμοσαν ό,τι ξέρουμε σήμερα ως μνημόνιο. Πότε έληξε αυτή η περίοδος? 1910, με την επανάσταση του ελληνικού λαού, πρώτα και κύρια του ελληνικού στρατού. Γιατί ο στρατός κινήθηκε την εποχή εκείνη? Ήταν το πιο οργανωμένο, το πιο συνειδητό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό κινήθηκε μπροστά. Και έφερε, πώς να το πούμε, το θεωρούσε ατιμωτικό για τον ίδιο, το ότι ανεχόταν ένα καθεστώς ξενικής κατοχής, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη, ξενικής κατοχής στην πατρίδα του. Ήταν άτιμο για τον ίδιο, όπως έλεγε τότε ο τότε ανθιπολογαγός Οθωναίος, μία από τις εμβληματικές προσωπικότητες της εποχής εκείνης. Βεβαίως, δυστυχώς, καθότι δεν είχε διαμορφωθεί άποψη για την εθνική ανεξαρτησία και το πώς κατεχθείται αυτή, δυστυχώς κάλεσαν έναν άλλον, τον Ελευθέριο Βενιζέλο,
να τους γλιτώσει και να τους πάει σε μια διαδικασία, ας πούμε, δημοκρατίας, να φύγει η βασιλεία, ο βασιλικός δεσμός, ο Βενιζέλος τι έκανε, διέσωσε τη βασιλεία και μπήκαμε όμως σε μια περίοδο όπου αρχίζει πλέον και διαμορφώνεται πραγματική εθνική συνείδηση στην Ελλάδα. Ο φορέας της νέας εθνικής συνείδησης που άρχισε να αναγεννιέται και έμπαινε ως πρωταρχικό ζήτημα της εθνικής ελευθερίας, εθνικής ανεξαρτησίας, φορέας της αυτή είναι μια νέα κοινωνική τάξη. Η εργατική τάξη. Συγκροτείται με βάση τα πρώτα εργατικά κέντρα, τα συνδικάτα, στις πρώτες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα, μέσα στον ίδιο τον πόλεμο. Στους Βαλκανικούς, τότε είχαμε ουσιαστικά μια περίοδος πολέμου, ξεκίνησε το 1912, έκλεισε οριστικά, έκλεισε προσωρινά μάλλον, το 1922 με την καταστροφή. Αλλά για πρώτη φορά έχουμε ένα συγκροτημένο κοινωνικοπολιτικό υποκείμενο στην Ελλάδα, όπου θέτει ως πρώτη στο μέλημά του την κοινωνική ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία. Πρώτο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ το 1917. Μετά, με την ίδρυση του ΣΕΚΕ, το κόμμα δηλαδή που προήλθε μέσα από τη συγκρότηση της εργατικής τάξης, ακριβώς το ίδιο ζήτημα. Νέα κοινωνικοπολιτική δύναμη. Γι' αυτό άλλωστε, και παρά το γεγονός το 1932, η Ελλάδα χρεοκοπήκε πάλι. Είναι το άθλημα της ηθήνουσας τάξης της Ελλάδας. Τότε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο επικεφαλής, κανένας δεν τόλμησε να θέσει την Ελλάδα υπό κατοχή. Κανένας. Γιατί τότε τα εργατικά συνδικάτα, τα οποία δεν ήταν τα σημερινά, δεν ήταν τα πουλημένα τα σημερινά, παρά τη γεγονός της πίεσης και της καταστολής που υπήρχε, το πρώτο και βασικό τους μέλημα δεν ήταν το μεροκάματο, ήταν καμιά δραχμή στους ξένους τοκογλύφους. Αυτό ήταν το κεντρικό επιχείρημα. Και δεν επέτρεπαν σε καμία κυβέρνηση την εποχή εκείνη να πληρώσει ή να ανοίξει, γιατί ο 32 τι έκανε ο Βενιζέλος, δύο πράγματα. Είπε, δεν πληρώνω τίποτα, τελειώσαμε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε άλλο. Και δεύτερον, εφάρμοσε πολιτική προστατευτισμού υπέρ της βιομηχανίας και της αγροτικής οικονομίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το υπερασπίστηκε με νύχια και με δόντια η νεοσύστατη, να το πούμε έτσι, εργατική τάξη, η οποία βεβαίως απέτρεψε την προσπάθεια επιβολής καθεστώτος κατοχής με αφορμή τη χρεοκοπία της χώρας, όπως είχε γίνει στο 1854 και έγινε και μετά το 1897 με τη χρεοκοπία Τρικούπη, με την επιβολή του δημοσιονομικού ελέγχου στα 1898. Δεν επέτρεψαν. Και επειδή δεν επέτρεψαν, δυστυχώς μας επέβαλαν τη Χούντα του Μεταξά. Η δικτατορία του Μεταξά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια να ελέγξουν τα πράγματα οι ξένες δυνάμεις, ώστε να μην μετεξελιχθεί, να μην ξεφύγει από τον έλεγχό τους η πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Εδώ έχει ενδιαφέρον, γιατί τα λέμε αυτά, για να εξηγηθεί το γιατί ο ελληνικός λαός ήταν έτοιμος να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε στην εποπία του Αλβανικού και μετά συνέχισε με την παλαϊκή αντίσταση, την εθνική αντίσταση, όπως λέγεται, στα χρόνια της κατοχής. Δεν έγινε. Δεν είχαμε τα ίδια φαινόμενα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρά το γεγονός ότι και τότε είχαμε κατοχή, όχι σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά σε πάρα πολλές μεριές, και στον Ιωτον Πειραιά που η Αντάντ είχε καταλάβει ή απειλούσε με αποκλεισμό, και στη Μακεδονία και σε μεγάλες πόλεις της χώρας όπου λαιλατούσαν οι Αγγλογάλοι, και μάλιστα μπορούμε να τα θαυμάσουμε αυτά που λαιλάτισαν την εποχή εκείνη από την Ελλάδα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για να αναγκάσουν την Ελλάδα να μπει στο πλευρό τους στον πόλεμο, στο Μουσείο του Λούβρου και αλλού. Εξαιρετικά. Δεν υπήρχε όμως κίνημα εθνικής αντίστασης. Αντίθετα, είχαμε τον εθνικό διχασμό, το οποίο έφερνε βαρέως ο ελληνικός λαός μέχρι την εξέγερσή του και το παλαϊκό του ξεσηκωμό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή με την 28 Οκτωβρίου 1940. Τώρα, το γιατί, μάλλον τι ήταν αυτό που προηγήθηκε της κατοχής. Ο κύριος Τσίπρας μας το εξήγησε ότι το όχι μας οδηγεί στην κατοχή. Βεβαίως το όχι του ελληνικού λαού δεν οδηγεί στην κατοχή, οδήγησε στην παλαϊκή αντίσταση, την εθνική αντίσταση και στην κατάληξή της στην μόνη χώρα που βρέθηκε υπό κατοχή των ναζιστικών δυνάμεων στην Ευρώπη την εποχή εκείνη, που απελευθερώθηκε με τα δίδια της τα χέρια.
Δεν απελευθερωθήκαμε από τους συμμάχους, απελευθερωθήκαμε από τους αγώνες του ίδιου του ελληνικού λαού, οι οποίοι βεβαίως κόστησαν σε ζωές και αίμα, αλλά δεν υπολόγιζαν τότε την όπως βλέπατε και στο βιντεάκι, αυτό το, την προσπάθεια του ίδιου του Παπαναστασίου να τονίσει αυτό το ηθικό, ότι δεν πεθαίνουμε. Δεν... Και εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι παρά τη σφαγή, την πείνα και όλα αυτά τα πράγματα, οι γεννήσεις του ελληνικού λαού που είχαν κατά τη διάρκεια της κατοχής εκτινάχθηκαν, δεν έπεσαν στον αδύρ. Υπήρχε η ελπίδα, την ελπίδα που έδινε ο αγώνας. Η προσπάθεια να ξεφύγεις από τον ξενικό ζυγό, παρά αυτά τα πράγματα που υπέφεραν έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Τι έγινε? Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι, δεν θέλω να εξετάσω τους μύθους σε αναλυτικά, να πούμε μόνο ορισμένα βασικά στοιχεία. Πρώτον, σύμφωνα με τις αναφορές του Αμερικανού πρέσβη McVie, ο McVie περιέγραψε το πρωινό εκείνο της 28 Οκτωβρίου 1940 ως παλαϊκό ξεσηκωμό. Όλοι οι ξένοι διπλωμάτες, συμπεριλαμβανομένου και του Ναζί πρέσβη, του Γερμανού τότε πρέσβη, θεωρούσαν ότι αυτό το πράγμα ήταν ένας απρόσμενος λαπαλαϊκός ξεσηκωμός. Κανένας δεν το περίμενε. Ούτε το καθεστώς, ούτε καν οι εχθροί του καθεστώτος. Δηλαδή, οι όποιες δημοκρατικές δυνάμεις είχαν μείνει, αντιδικτατορικές δυνάμεις που είχαν μείνει εκτός φυλακής ή εντός φυλακής την εποχή εκείνη. Η τελευταία εξέγερση ήταν η εξέγερση των Χανίων, στα Χανιά δηλαδή, με τον στρατιωτικό διοικητή Μάντακα, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο μετά στην αντίσταση. Τον Αριστομένη Μητσοτάκη, καμία σχέση με τον Δρακουμέλ, και φυσικά άλλους Κρήτες, οι οποίοι βεβαίως ιτήθηκαν, η καταστολή ήταν άγρια, και να σας πω ότι την εκτέλεσε ο Τσολάκογλου. Ο Τσολάκογλου στάθηκε με δύο μεραρχίες στο νησί, όπου αφού κατέσφαξε ό,τι βρήκε δενή και βήχε, αφόπλησε τους Κρήτες, γιατί τους φοβόταν βεβαίως, το καθεστώς, αδάμαστο το νησί του λέγανε τότε, και τους βρήκαν χωρίς όπλα, τους βρήκε χωρίς όπλα η επέμβαση, οι αλεξιωτιστές Γερμανοί όταν έγινε το 41 η μάχη της Κρήτης. Λοιπόν, το καθεστώς λοιπόν ήταν ήσυχο. Δεν θεωρούσε ότι μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε. Εάν διαδείτε τις μαρτυρίες, τις διπλωματικές αναφορές και τα λοιπά όλων συμμάχων και μη της Ελλάδας εποχής εκείνης, θα δείτε ότι μιλάνε για μια μαύρη νύχτα που λειτουργεί στην κοινωνία. Ακόμη και το προσωπικό ημερολόγιο του Μεταξά αναφέρει συστηματικά τη λατρεία που δείχνει ο λαός στο πρόσωπό του. Νύχτα, δεν κουνιόταν απολύτως τίποτα. Ο λαός είχε παραδοθεί. Κανένας δεν περίμενε να συμβεί αυτό που συνέβη. Κανένας. Δεν θα βρείτε ούτε μία μαρτυρία, ούτε μία εκτίμηση για αυτό που συνέβη μετά την 28 Οκτωβρίου 1940. Ο ίδιος ο Μεταξάς, στην αναφορά του «Allos et la guerre», που αναφέρεται από τον Γκράτσι, δηλαδή τις πρώτες πρωινές ώρες που εμφανίζεται ο Γκράτσι και του δίνει το περίφημο τελεσίγραφο της Ιταλίας, που ζητούσε δύο αεροδρόμια, ένα λιμάνι και ένα δρόμο. Εδώ η Φράπορτ πήρε 14 αεροδρόμια και τις τα δώσανε, δηλαδή, δεν είναι, δηλαδή τι έκανε ο Μεταξάς, δεν ξέρω, τρελός τελείως. Λοιπόν, και είπε «αυτό σημαίνει πόλεμος». Και του λέει ο Γκράτσι, όχι ρε παιδιά, λέει, σας εγγυόμαστε και την δική σας ανεξαρτησία, την κοινωνική κυριαρχία σας. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, απλά πρώτον να μην εμπλακείτε υπέρ της Βρετανίας, να μην χρησιμοποιηθείτε υπέρ της Βρετανίας εναντίον μας, και δεύτερον δώστε μας δίωδο προς τη Βόρεια Αφρική. Λοιπόν, και έγινε ο πόλεμος. Την επόμενη, μετά από δύο μέρες, ο Μεταξάς συζητάει με δημοσιογράφους το γιατί είπε το όχι. Το γιατί είπε το όχι, ο Μεταξάς δεν αναφέρεται σε καμία ηρωική ή παθιασμένη εθνική στάση, αναφέρεται πολύ ψύχρεμα στο εξής. Εάν έλεγα ναι, θα μας διαλύανε οι Βρετανοί. Γι' αυτό είπε όχι. Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε, σήμερα τουλάχιστον όσοι ξέρουμε η ιστορία, ότι η Ελλάδα δεν ήταν προετοιμασμένη για τον πόλεμο. Δηλαδή η επίσημη Ελλάδα δεν ήταν προετοιμασμένη για τον πόλεμο. Όποιος λέει ότι υπήρχε προετοιμασία, συγγνώμη, δεν ξέρει ιστορία. Ή τουλάχιστον δεν έχει ακούσει τους παλιούς, γιατί δυστυχώς πλέον εκείνη η γενιά που πολέμησε δεν βρίσκεται στη ζωή, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι φεύγουν σιγά σιγά. Αυτή η γενιά
αποχωρεί από τη ζωή, δυστυχώς. Γιατί τη χρειαζόμαστε. Τουλάχιστον τη χρειαζόμαστε τα διδάγματά της, το ηθικό της, το ανάστημά της, ιδιαίτερα σήμερα. Λοιπόν, δεν έχει ακούσει τους παππούδες μας με ποιους όρους και με ποιο τρόπο πολέμησαν στην Αλβανία. Να μείνουμε λιγάκι σε αυτό. Όντως, ο προϋπολογισμός μετά το 1936, ο κρατικός προϋπολογισμός που πήγαινε στην άμυνα, διπλασιάστηκε. Υπερεύει τα 22 με 23 δισεκατομμύρια δραχμές έναντι 10 δισεκατομμυρίων της τελευταίας κοινοβουλευτικής κυβέρνησης, κυβέρνησης Αλδάρη, που υπήρχε μετά πριν από το 1936. Όμως, ο οπλισμός, η συγκρότηση του στρατού, τα εφόδια του και ό,τι χρειαζόταν για να είναι έτοιμο πόλεμος, πέσανε. Να θυμίσουμε επίσης, μάλλον να σας πω επίσης, ότι έγιναν δύο αεράνοι. Ο ένας ήταν για την αεροπορία και ο δεύτερος είναι για τον εξοπλισμό του ελληνικού στρατού. Με προωθημένα όπλα, όπως τεθωρακισμένα κτλ. Και οι δύο αεράνοι πήγαν στον προϋπολογισμό της ΕΟΝ. Ο Παπάγος αναφέρει ότι με τα βίας, τα εφόδια που είχε ο ελληνικός στρατός και αυτό αφορούσε φυσίγγια και τρόφιμα, έφταναν για τρίμηνο. Ο πλεισμός, ο βίδες πυροβολικού και όλμων είναι συζητήσιμο αν φτάνανε, αν ξεπερνούσαν το μήνα. Στην αρχή του πολέμου όλα αυτά τα πράγματα. Δεν συζητάμε για ατομικό πλεισμό, δεν συζητάμε τίποτα για όλα αυτά. Φυσικά όλοι μας λένε για τη γραμμή μεταξά, την περίφημη γραμμή μεταξά. Η διαφορά είναι ότι όπως αναφέρουν πάρα πολλοί στρατηγοί της εποχής εκείνης, πολύ αναλυτικά, μερικοί από αυτούς πολέμησαν σε εκείνη τη γραμμή, όπως ο στρατηγός Γυαλίστρας και ο στρατηγός Δέδες, έλεγαν τα εξής. Τι μας βάλανε να κάνουμε, να υπερασπιστούμε το εθνικό έδαφος μέσα σε μια, πώς να το πούμε, ασύνδετη σειρά οχυρών, όπου προϋπέθεται βάθος άμυνας, η οποία δεν υπήρξε ποτέ. Και μάλιστα ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία που έπρεπε να οχυρωθεί, το Μπέλες, όπου ήταν γνωστό και από τους πολέμους τους Βαλκανικούς για τις μάχες που είχαν γίνει, είναι στρατηγική σημασία γιατί κάλυπτει τη Θεσσαλονίκη και την κοιλάδα του Αξίου, ήταν τελείως ανοχύρωτο. Τελείως βεβαίως τυχαία, ο γερμανικός στρατός πέρασε ακριβώς από τον Μπέλες, πλευροκόπησε τα οχυρά και μπήκε στη Θεσσαλονίκη και τα οχυρά συνεχίζανε να πολεμάνε. Λοιπόν, αυτά για την περίφημη προετοιμασία του, το κατά πόσο ήταν έτοιμη η Ελλάδα να δώσει αυτό το πόλεμο. Κανείς δεν μιλάει για το γιατί δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη οχύρωσης στην οριοθετική γραμμή της Υπήρου. Καμία οχύρωση. Μάλιστα, ο Κατσιμήτρος αναφέρεται στα απομνημονεύματά του στη δυνότητα, όπως αναφέρει, του Έλληνα στρατιώτη να αποτελεί ένας από τους καλύτερους σκαπανείς που μπορούσε να υπάρχει σε ευρωπαϊκό στρατό της εποχής εκείνης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Κλήθηκε ο στρατιώτης σε συνθήκες μάχης να οχυρώσει τις περιοχές και να δώσει τις μάχες μέσα από πρόχειρα οχυρωματικά έργα, τα οποία τα φτιάχνε ο στρατιώτης εκείνη τη στιγμή, οι δυνάμεις εκείνη τη στιγμή. Μεταφορικά μέσα δεν υπήρχαν, οι περισσότερες μονάδες από τα κέντρα εκπαίδευσης, δηλαδή οι κλάσεις που καλούσαν στα κέντρα εκπαίδευσης, πηγαίνανε με τα πόδια παρακαλώ στο Αλβανικό. Μάλιστα το κέντρο εκπαίδευσης πεζικού στην Κόρινθο, κάνανε πεζοπορία από Κόρινθο, Πάτρα, περνάγανε με καράβια απέναντι, πεζοπορία μέχρι το Αλβανικό. Και έτσι το μεγάλο τους πρόβλημα ήταν τα άρβυλα. Δεν είχαν άρβυλα. Εξού και και οι ιστορίες με τον, που ξέρουμε όλοι λίγος πολύ, με τα κρυοπαγήματα τα οποία θέρισαν περίπου 2 φορές περισσότερους νεκρούς και πολύ περισσότερους τραυματίες από ότι οι βολές του εχθρού. Δηλαδή, οι μάχες με τον εχθρό. Φυσικά η δύναμη του ελληνικού συντάγματος με τη δύναμη του ιταλικού συντάγματος δεν συγκρίνεται. Το ιταλικό σύνταγμα είχε περίπου διπλάσια δύναμη, είχε 80 όλμους με πλήρη πυρομαχικά, το ελληνικό σύνταγμα είχε μόλις 6 όλμους χωρίς πυρομαχικά. Λοιπόν, αλλά όπως λέει ένας στρατηγός, συγγνώμη δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του, το έχω μαζί μου αλλά δεν το θυμάμαι, αναφέρεται, λέει, ευτυχώς η εφευρετικότητα του Έλληνα στρατιώτη που μπορούσε να λύσει τα προβλήματα έλλειψης πυρομαχικών και εφοδίων από αυτά που άφηνε ο εχθρός πίσω. Κράτησε το ρυθμό της επίθεσης και της κατάληψης του αλβανικού εδάφους
σε σημαντικό βαθμό. Τι πόλεμος ήταν αυτός? Ήταν ένας οργανωμένος πόλεμος με επιτελείο, με γενικό επιτελείο, διοικήσεις, ιεραρχία, οργανωμένο στρατό, το οποίο έδινε τη μάχη του, έστω και με αυτές τις ελλείψεις? Όχι. Ήταν ένας λαϊκός πόλεμος. Πρώτον, γιατί συμμετείχε όλος ο λαός. Αν δεν υπήρχε η υποστήριξη τα χωριά της Ηπείρου, αν δεν ανεβαίνανε αυτοί οι άνθρωποι, οι γυναίκες κατά κύριο λόγο, επάνω να εφοδιάζουν το στρατό ή να τον υποστηρίζουν με τα τρόφιμα, με τρόφιμα και πυρομαχικά, αυτός ο στρατός δεν υπήρχε δυνατότητα να ξεπεράσει τα αλβανικά σύνορα, να μπει δηλαδή μέσα σε αλβανικό έδαφος. Ένας δεύτερος μύθος εδώ. Η υποστήριξη των ίδιων των Αλβανών. Το οποίο το ξεχνάμε. Πόσο ελληνικό στρατός μπορούσε να επιχειρεί με τέτοια ευκολία να πλευροκοπεί, να μπορεί να ανατρέπει θέσεις του εχθρού σε εχθρικό έδαφος, γιατί μέσα στην Αλβανία. Πώς έγινε αυτό? Χάρης στη φιλική διάθεση του ίδιου του αλβανικού πληθυσμού. Η ιστορία αναφέρει, και ιδιαίτερα η ιταλική ιστορία, τα βιβλία δηλαδή ιστορίας από Ιταλούς, αναφέρουν ότι οι Ιταλοί φασίστες οργάνωσαν 7 τάγματα εθελοντών Αλβανών για να πολεμήσουν μαζί με τις δικές τους μεραρχίες. Με την έναρξη του πολέμου τα 7 τάγματα μείνανε 2. Τα 5 αυτομόλυσαν στον ελληνικό στρατό. Πολλοί από τους Αλβανούς που αυτομόλυσαν στον ελληνικό στρατό ζήτησαν όπλα να πολεμήσουν μαζί με τον ελληνικό στρατό. Αλλά καθότι το καθεστώς εδώ πέρα δεν έδινε όπλα στους δικούς του, θα δώσει στους Αλβανούς? Όχι. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο μετέπειτα αρχηγός του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού της Αλβανίας, Σεγού, ο οποίος συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας και τον κλείσανε σε ένα κρατητήριο στην Κρήτη, παρακαλώ. Αυτός δραπέτευσε με την πτώση του μετόπου, πέρασε απέναντι και βρέθηκε στην Αλβανία, όπου ήταν μετεξελίκη στο σαράφι του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού της Αλβανίας. Έχει απομνημονεύματα, έχει ενδιαφέρον δηλαδή για αυτή την ιστορία. Άρα δεν ήταν μόνο το ελληνικό στοιχείο στην Αλβανία, όπου βεβαίως στάθηκε στο πλευρό του Έλληνα στρατιώτη, αλλά και οι ίδιοι Αλβανοί. Πολλές φορές, χάρη από απομνημονεύματα που ξέρουμε και από πολλές φορές, χάρη σε Αλβανούς, ξέρανε τα καλύτερα μονοπάτια, μπορούσαν να διαβούν βουνά, κοιλάδες και ιστορίες που δεν μπορούσαν οι Ιταλοί να το κάνουν. Και αυτό έδινε ένα σοβαρό πλεονέκτημα. Τρίτο χαρακτηριστικό. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η επινόηση τακτικών μάχης. Είναι πρώτη φορά, όχι μόνο σε λαϊκούς, αυθεντικά λαϊκούς πολέμους, έχουμε επινόηση τακτικών μάχης. Όπως ο τρόπος οχύρωσης, επίθεσης, το αέρα που λέγανε με την ξυφολόγη και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν τακτικές πολέμου που είχε μάθει ο Έλληνας στρατιώτης. Όχι. Η δυνατότητα να μπορεί να αξιοποιεί τα λιγοστά μέσα για επιτυχημένες επιχειρήσεις, όπως το απόσπασμα Δαβάκη στην Πίνδο, όπου ξεκαθάρισε 2 μεραρχίες αλπινιστών έτοιμες για ορεινό αγώνα, ενώ αντίθετα το απόσπασμα δεν είχε τα απαραίτητα. Εδώ μια υποσημείωση για να δείτε πώς γράφεται η ιστορία. Ο Σταγματάκης Δαβάκης ήταν από αυτούς που όταν έπεσε το μέτωπο δεν έφυγε για τη Μέση Ανατολή. Έμεινε πίσω λέγοντας ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Είναι από τους πρώτους που άρχισε να συγκεντρώνει Έλληνες αξιωματικούς, ιδιαίτερα τους μάχημους, αυτούς δηλαδή που γυρίζαν από το αλβανικά, από το αλβανικό μέτωπο και τα οχυρά, για να οργανώνει τις πρώτες στρατιωτικού τύπου εστίες αντίστασης. Πολύ γρήγορα συνδέεται με το ΕΑΜ. Καθεστωτική της 4ης Αυγούστου τον προδίδουν στις Ιταλικές αρχές. Οι Ιταλοί, φοβούμενοι, οι κατοχικές αρχές, φοβούμενοι ότι το αντιστασιακό κίνημα που εκείνη την εποχή είχε ακόμη παλαϊκά χαρακτηριστικά, ήταν σαν σπάργανα, κυρίως διαδηλώσεις όπως αυτές που μας έδειξε στο φιλμάκι ο Παπαναστασίου, δεν έπρεπε να μετεξελιχθεί σε ένοπλη αντίσταση, και έτσι τι έκαναν? Έκαναν ένα σάρωμα των αξιωματικών, οι οποίοι είχαν μπει βεβαίως με τη βοήθεια του καθεστώτος των στελεχών του καθεστώτος 4ης Αυγούστου, τους μάζεψαν και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το καλοκαίρι του 42 έδωσαν εντολή, τους φορτώσαν σε ένα καράβι και να περάσει την Αδριατική, να τους πάνε στην Ιταλία. Να μην υπάρχει ούτε καν δυνατό να δραπετεύσουν από εδώ, από το στρατόπεδο που συγκεντρώσεις, ώστε να μην συμμετάχουν στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Δυστυχώς, στην Αδριατική, ιταλικό υποβρύχιο βύθισε το πλοίο που μετέφερε τους αξιωματικούς αυτούς, και ο Δαβάκης μαζί με άλλους ήρωες του Αλβανικού και των οχυρών πνίγηκαν στην Αδριατική, ενώ θα μπορούσαν να είχαν
συμμετάσχει και να είχαν συνεισφέρει στο κίνημα αντίστασης. Εδώ αξίζει τον κόπο να δούμε, είναι ότι, να δούμε το εξής. Ποιοι ήταν η ηγεσία της εποχής εκείνης του ελληνικού στρατού? Αρχιστράτηγος Παπάγος. Ούτε μία φορά δεν πήγε στο μέτωπο. Ούτε μία φορά. Αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού, επικεφαλής της πολεμικής προσπάθειας, δεν είχε καν ιδέα τι γινόταν στο μέτωπο. Ούτε μία φορά. Δεν μύρισε, όπως λέει κάποιος στρατηγός, ο στρατηγός Γυαλίστρας, δεν μύρισε τη μυρωδιά της, το πεδίο της μάχης. Ο Μεταξάς με το συζητάμε, κλεισμένο στο γραφείο του, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να πηγαίνει από την Κηφισιά, που ήταν το σπίτι του, στο γραφείο του, τίποτα άλλο. Κανένα από τα στελέχη της ΕΟΝ και του καθεστώτος Μεταξά δεν πολέμησε. Μάλιστα, στο προσωπικό του μερολόγιο Μεταξάς αναφέρει ότι δεν αντέχω άλλο από το να μου στέλνουν χαρτάκια, ραβασάκια δηλαδή, για το ποιος πρέπει να εξαιρεθεί από το να πάει στον πόλεμο, δηλαδή να πάει στο μέτωπο. Τέταρτο στη μέση μείω. Ο Μεταξάς φοβούμενος, μετά την Παλαϊκή, το καθεστώς μάλλον, φοβούμενο τον Παλαϊκό ξεσηκωμό του ελληνικού λαού, δεν επέτρεψε στους πολιτικούς κρατουμένους να πάνε να πολεμήσουν στο Αλβανικό. Τότε μαζικά οι πολιτικοί κρατούμενοι του καθεστώτος, με πρώτους κομμουνιστές, οφείλω να ομολογήσω, ζητούσαν εναγωνίως να τους στείλουν στο μέτωπο, να πολεμήσουν στο μέτωπο. Δεν το επέτρεψαν. Δεύτερον, υπήρχαν πάνω από 800 στρατιωτικοί εν αποστρατεία, τους είχαν αποστρατεύσει ή βρισκόντουσαν σε εξορία, οι οποίοι ήταν αποδεδειγμένα ικανοί, επιτελικοί και μάχημοι αξιωματικοί από την εποχή της Μικράς Ασίας, αλλά τους είχαν βγάλει εκτός στρατεύματος, διότι ήταν βενιζελικοί. Ανά χαρακτηριστική περίπτωση, ο συνταγματάρχης τότε Στέφανος Αράφης, ο οποίος τον είχαν αποστρατεύσει και τον είχαν εξορία στη Μήλο την εποχή εκείνη. Φυσικά όλοι αυτοί ζητήσαν να πάνε να πολεμήσουν έστω και ως οπλίτε, όπως αναφέρει ο Στέφανος Σαράφης. Δεν επέτρεψαν σε κανέναν, δεν επέστρεψαν οι ικανοί αξιωματικοί στο στρατό. Μείνανε μόνο αυτοί που δεν ξέραν τι να κάνουν. Και πάμε εδώ τώρα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη μυθολογία. Ο Τσολάκογλου στη δίκη του, όπως και ο στρατηγός Μπάκος, όπως και ο στρατηγός Κατσιμήτρος, που δικάστηκαν ως δοσύλλογοι και καλά τους κάνανε, δυστυχώς δεν τους εκτελέσανε, επλέξανε το εγκόμιο του Έλληνα στρατιώτη και εφέδρου στη δίκη τους. Είναι πραγματικά, αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς τι σημαίνει έφεδρος στο μέτωπο του 40 και τη σημασία του στρατιώτη, του απλού στρατιώτη και του εφέδρου στο μέτωπο του 40. Αυτά που αναφέρουν είναι αληθινά. Γιατί το κάνουν όμως αυτό? Το κάνουν για να το χρησιμοποιήσουν ως άλοθη. Για να πούν δηλαδή ότι εμείς συνδικολογήσαμε για να μην χανθεί ο ανθός του ελληνικού έθνους που πρόσεφερε τόσα πολλά στο αλβανικό μέτωπο και στο μέτωπο των οχυρών. Στην πραγματικότητα, η δυνατότητα του ελληνικού στρατού να προωθηθεί και να έχει γρήγορες, στο βαθμό που μπορούσε βεβαίως, πάντα να έχουμε αυτό υπόψη μας, επιθετική προσπάθεια, ιδιαίτερα στο μέτωπο του Αλβανικού, οφειλόταν πρώτον στην εξαιρετική πρωτοβουλία που αναδεικνύαν οι διοικητές μάχης, δηλαδή στο πεδίο της μάχης, και δεύτερον η γρήγορη ανάδειξη εφέδρων αξιωματικών από τις τάξεις του απλού κόσμου και υπαξιωματικών. Την εποχή εκείνη ο υπαξιωματικός γινόταν και αξιωματικός, δεν είναι όπως σήμερα ή μετά, όπως το καθιέρωσαν οι Αμερικανοί για τους δικούς τους λόγους του καθεστώτος των ενόπλων δυνάμεων. Χάρη σε αυτό κρατήθηκε η ιεραρχία. Δημιουργήθηκε μια ενότητα. Ο Θανάσης Χατζής, ο πρώτος γραμματέας του ΕΑΜ, αναφέρει ότι τραυματισμένος άσχημα τον αναζητούσαν στη μονάδα του Λοχίας. Είχε προαχθεί Λοχίας λόγω ηρωισμού από απλό στρατιώτης, αλλά και ταυτόχρονα είχε παρασημορφωρηθεί. Αναφέρει ότι τον έσωσε ο διοικητής του συντάγματός του, όταν οι άνθρωποι του Μανιαδάκη τον αναζητούσαν καθότι ήταν σεσημασμένος κομμουνιστής και θέλανε να το συλλάβουν από το νοσοκομείο εκστρατείας όπου ήταν τραυματισμένος. Ο συνταγματάρχης έρχεται μαζί με τον υποδιοικητή, ένα ταγματάρχη, και του λέει, ζητάνε να παραδώσουμε λίστες κομμουνιστών ή συνοδοιπόρων, δηλαδή οι πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος, να παραδοθούν στις δυνάμεις ασφαλείας αυτοί. Και όταν το είπε ο Χατζής
το ρώτησε τι θα κάνεις, λέει πάνω από το πτώμα μου θα περάσουν. Βασιλόφρονες βεβαίως, δεν ήταν αριστεροί αυτοί οι άνθρωποι, ούτε τίποτα. Πάνω από το πτώμα μου. Είχε οικοδομηθεί δηλαδή αυτό που λέμε εθνική ενότητα που μετά εκφράστηκε με το ΕΑΜ. Εκεί, μέσα στη μάχη, στα καρακόμματα. Παρεμπιπτόντως, ο Χατζής και άλλοι σαν κι αυτόν που πολέμησαν εκεί, ο Θανάσης ο Κλάρας, όπου εκεί απέκτησε ο βαθμό του 19 και όχι του ταγματάρχη του πυροβολικού όπως εμφανίστηκε μετά. Αλλά όπως λέει ο Ντοστογεύσκη, σε τούτο στο λαό, για να τον πείσεις για μια αλήθεια, πρέπει να την περιτυλίξεις με ένα ψέμα. Έτσι κι αυτός ντύθηκε ταγματάρχης του πυροβολικού για να μπορέσει να στήσει αντάρτικο στρατό. Έτσι, 19, ήταν ο άνθρωπος στο αλβανικό. Λοιπόν, και λέει παρόλα αυτά όμως, αυτοί οι άνθρωποι όταν μπήκαν στο χαράκωμα τραυματίστηκαν. Πολλοί από αυτούς έχασαν πόδια, χιονίστες και ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα και τη ζωή τους φυσικά. Ποτέ δεν ρώτησαν τον συνάδελφό τους ή τον δημιουργήτη τους ή τον αξιωματικό τους σε ποιο σοσιαλισμό πιστεύει. Μάλιστα, σε απομνημονεύματα, στο απομνημονεύμα του Κατσιμήτρου, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος καταδικάστηκε ως δοσύλλογος, έτσι, και δικαίως, γιατί συμμετείχε στην ομάδα των στρατηγών που υπέγραψε τη συνδικολόγηση της Ελλάδας μετά στη μάχη των οχυρών, λοιπόν, αναφέρει ότι οι καλύτεροι από αυτούς ήταν οι κομμουνιστές από τους στρατιώτες του. Γιατί ήταν οι πρώτοι που βγαίναν από το χαράκωμα και ήταν αυτοί που δυνατότερα φωνάζανε για την πατρίδα. Μάλλον θα ήταν κάτι άλλο. Δεν μπορεί να ήταν κομμουνιστές, διότι ο περισσός μας το έχει πει. Μας το έχει ξεκαθαρίσει. Δεν έχουμε σχέση με την πατρίδα. Λοιπόν, για να τελειώσουμε λίγο αυτό το πράγμα και το τρόπο που οργανώθηκε και πολέμησε ο ελληνικός λαός. 28 Οκτωβρίου, σαν επέτειος, δεν ήταν επιλογή του καθεστώτος ή των μεταπολεμικών κυβερνήσεων. Όταν η κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας ήρθε στις 14, αν θυμάμαι καλά, Οκτωβρίου του 1944, ήρθε στην Αθήνα, με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να επισημοποιήσει την 28 Οκτωβρίου 1940 ως επίσημη εθνική επέτειο. Τη γιόρταζε μόνο το ΕΑΜ σε μεγάλες εκδηλώσεις που γινόταν την εποχή εκείνη. Όχι επίσημη. Η επίσημη επέτειος ήταν η λήξη του πολέμου. Η 14 Οκτωβρίου 1940. 44, συγγνώμη. Αυτή ήταν η επίσημη επέτειος. Ποιος την καθιέρωσε? Την καθιέρωσε ο ίδιος ο λαός στην πρώτη επέτειό του, στα 1941, τον Οκτώβριο, 28 Οκτωβρίου 1941, όταν στον Ημιτό, εδώ λίγο πιο πάνω, ανάψανε με λαμπάκια τα μεγάλα γράμματα του ΕΑΜ. Πώς το κατορθώσαν αυτό μέσα και με την οργάνωση που είχαν, δηλαδή τίποτα, και ταυτόχρονα πάρα πολλές πατριωτικές οργανώσεις που υπήρχαν την εποχή εκείνη, ήταν πάνω από 100, καλούσαν στη διαδήλωση, σε μαζική διαδήλωση, την 28 Οκτωβρίου 1941. Ποιοι όμως δώσανε το παρόν? Και έτσι ξεφοβήθηκε ο κόσμος για να κατέβει και πάλι στα κατέβει. Οι ανάπηροι του αλβανικού πολέμου. Τους τύχησε. Τους εκτελούσαν επί τόπου, διότι οι δυνάμεις κατοχής απαγόρευσαν την κατάθεση στεφάνων στα ηρώα των αγωνιστών του 21 που υπήρχαν στην Αθήνα εκείνη την εποχή. Ήταν ο τρόπος που γιόρταζαν την 28 Οκτωβρίου μέσα στην κατοχή. Έτσι καθιερώθηκε με το αίμα των ηρώων του ελληνικού λαού, ολόκληρο του λαού, που από τότε μέχρι και σήμερα τη γιορτάζει παρά και ενάντια. Το λέω αυτό γιατί η σημερινή κυβέρνηση, αριστερά δε, προσπαθεί η 28 Οκτωβρίου να πάει πίσω και στη θέση της να μάθει τον κόσμο, ξεκινώντας από τα σχολεία, ότι η πραγματική επέτειος είναι αυτό που γιορτάζει και η υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή την απελευθέρωση. Ήδη έχει γίνει πρόταση από το Υπουργείο Παιδείας να γιορτάζονται στα σχολεία η 14 Οκτωβρίου 1944, η μέρα επίσημης απελευθέρωσης της Ελλάδας από τη γερμανική κατοχή. Όχι. Γιατί για μας, εμείς γιορτάζουμε το 28 Οκτωβρίου αυτό που έλεγε ο Σεφέρης. Ο Σεφέρης έλεγε ότι εκείνη την ημέρα έλεγε
Ο Μεταξάς πίστεψε ότι διέσωσε το καθεστώς του, ενώ στην πραγματικότητα καταλυόταν το φασιστικό καθεστώς στην Ελλάδα. Αυτό γιορτάζει ο ελληνικός λαός. Γιορτάζει την δική του εξέγερση ενάντια στο φασισμό, που είχε και εσωτερικό μέτωπο και εξωτερικό μέτωπο. Στην αρχή βεβαίως αυθόρμητα, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυθόρμητα, ασχηματοποίητα. Αλλά στην πορεία έδειξε με ποιον τρόπο διεκδικούσε τη δημοκρατία και την κυριαρχία στον τόπο του. Και να το πούμε και διαφορετικά, είναι η πρώτη πραγματική φορά που ο ελληνικός λαός μετά το 1821 έθετε ζήτημα εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας του με εμπράγματο τρόπο, δηλαδή με τον αγώνα του, το αίμα του, την δυνατότητά του να μάχεται ενάντια στον κατακτητή. Δεν το έχει ξανακάνει μέχρι τότε ποτέ. Μόνο στο 1921. Μόνο το 1921. Γι' αυτό και μετά στην κατοχή τόσο αυθόρμητα βγήκε αυτό που λέμε, που λέει στα τραγούδια, στο Αντάρτικο, ένα Αντάρτικο που λέει κλέφτης, πώς τον λέμε, έτσι, μπράβο, πάντα ο ίδιος ο λαός. Λοιπόν, αυτή η σύνδεση του 1821 με την αντίσταση, το Αντάρτη με τον κλέφτη, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα που συνένωνε την κομμένη κόκκινη γλωστή του ελληνικού έθνους, όπως γεννήθηκε η προσπάθειά του να κυριαρχήσει σε αυτά τα ματωμένα χώματα, μέχρι εκείνη τη στιγμή που διεκδικούσε πλέον κυριαρχία πραγματική στον τόπο του. Λαοκρατία το ονομάζανε εκείνη την εποχή, γιατί ως λαοκρατία ο λαός, και μάλιστα την επινόησε όχι αριστερός, αλλά ο κύριος Δεσποτόπουλος, ο οποίος ζει ακόμη 100 τόσο χρονών. Απέθανε, συγγνώμη. Λοιπόν, όπως και να έχει, κορακοζόητος, μακάρι να είχαμε και περάσανε, ό,τι περάσανε αυτή η γενιά δηλαδή, και ο ίδιος πέρασε, έτσι. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν ήταν βενιζελικός, αλλά επινόησε την ολοκρατία γράφοντας το 1943 ένα άρθρο λέγοντας ότι δεν μας αρκεί η δημοκρατία, θέλουμε λαοκρατία, σημαίνει το κράτος να ανήκει στο λαό. Δεν μας αρκεί το ζήτημα της δημοκρατίας, όπως τουλάχιστον είχε πλασαριστεί στην πολιτική σκηνή την εποχή εκείνη. Αυτή ήταν η περίοδος. Και με αυτόν τον τρόπο έδωσε τη μάχη όλοι. Γι' αυτό εντυπωσιάστηκαν όλοι, και οι ξένοι και οι ντόπιοι, και όλοι λέγανε τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη στιγμή. Και δεν ήταν και είναι φυσιολογικό μετά από μια τέτοια εποπία του 40 να ακολουθούσε η εποπία της εθνικής αντίστασης. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και τιμή και δόξα σε αυτούς που πρωτοστάτησαν. Τιμή και δόξα. Σε αυτούς που πραγματικά έγραψαν είτε με τη ζωή τους, είτε με το αίμα τους, είτε με τον αγώνα τους, αυτές οι παρακαταθήκες για τον ελληνικό λαό. Που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι απόλυτα σήμερα επίκαιρα. Και μια έτσι υποσημείωση και τελειώνω. Όταν μιλάμε για κατοχή, είπαμε προηγουμένως, σήμερα το πρωτότυπο της σημερινής κατοχής είναι ότι η Ελλάδα τέθηκε υπό κατοχή ακριβώς με τους ίδιους όρους που είχε τεθεί και το 1854 και στις μετέπειτα περιόδους της ναζικής κατοχής, με μια μόνο μικρή διαφορά. Δεν χρειάστηκε ούτε καν παράσταση σημαίας ξένων δυνάμεων, γιατί αυτό κάνανε οι πεζοναύτες το 1854. Δεν ασκήσανε στην πραγματικότητα κατοχή. Το μόνο που κάνανε περίπολα στον Πειραιά και στην Αθήνα, μόνο και μόνο για να συνηθίζει το μάτι του Έλληνα ότι βρίσκεται υπό ξένη κατοχή. Αυτό, ούτε καν αυτό δεν χρειάστηκε να κάνουν σήμερα. Και ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί έχουν το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων μαζί τους. Είτε από τη δεξιά, είτε από την αριστερά. Γι' αυτό και η σημερινή μεγάλη διαχωριστική γραμμή, αυτό που κρίνει το αύριο, το σήμερα και το αύριο για τον αγώνα, για αυτό το λαό, για αυτή την χώρα, είναι το ποιος είναι με την κατοχή και ποιος είναι ενάντια στην κατοχή. Δεν είναι μνημόνιο αντιμνημόνιο, δεν είναι αριστερά-δεξιά, είναι κατοχή-αντικατοχή ή, αν θέλετε, κατοχή-αντίσταση. Η εθνική απελευθέρωση, με τους όρους δηλαδή που έμπαινε πάντα σε αυτό το λαό. Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή. Και με αυτή τη διαχωριστική γραμμή θα δείτε ότι είναι μια τέτοια οριζόντια διαχωριστική γραμμή που διαπερνά ολόκληρο το πολιτικό φάσμα στις σημερινές συνθήκες. Ιδιαίτερα σε σημερινές συνθήκες. Αλλά είναι ντροπή μας με τέτοια ιστορία που δεν είναι από τόσο παλιά. Την εποχή των παππούδων μας και των πατεράδων μας και των μανάδων μας. Να έχουμε τεθεί υπό κατοχή χωρίς καν παράσταση σημαίας, χωρίς καν να πατήσει ξένη μπότα εδώ.
Όχι πως δεν θα πατήσει. Θα πατήσει. Αλλά για άλλους λόγους. Στον 19ο αιώνα, και μάλιστα στη συνθήκη της Χάγης του 1907, λέγανε ότι είναι ειρηνική η κατοχή και άρα με συνένεση του κράτους, έτσι. Πότε? Όταν δεν εκδηλώνεται αντίσταση από το λαό. Αυτό ανατράπηκε στο 1949 στη συνθήκη της Γενέβης, όπου ανανέωσε το δίκαιο του πολέμου και λέει: «Μια χώρα τελεί υποκατοχή ανεξαρτήτως μορφής και ανεξαρτήτως εάν ο λαός αντιστέκεται ή όχι ή εκδηλώνει μορφές αντίστασης». Αυτό τρέμουν. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε στο ζήτημα της κατοχής. Όχι γιατί μόνο είναι επιστημονικά ο ορθός τρόπος για να περιγράψει σημερινή κατάσταση. Γιατί είναι φοβερό όπλο. Με βάση το σημερινό διεθνές δίκαιο. Γιατί αν αυτό το πράγμα είναι έτσι, γιατί με βάση το διεθνές δίκαιο είναι έτσι, και δεν χρειαζόμαστε νομικούς σαν τον κύριο Κασιμάτη, σαν τον Νίκο τον Καραβέλο ή όπου να μας πούνε μόνο για το εθνικό δίκαιο, είναι έτσι με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτή ήταν η κατάκτηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο των λαών, να μην ανέχονται την κατοχή με οποιαδήποτε μορφή. Ενώ πριν υπήρχε και εχθρική κατοχή, πολεμική και ειρηνική, αν υπήρχε η συνένεση του κράτους. Και δεν τρέχει τίποτα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε μορφή κατοχής το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και έχουν σκυλιάσει όλοι να σου λένε: «Α, δεν είσαι υποκατοχή». Με αυτό το σκεπτικό είναι ότι αν εσύ βάζεις πρώτα και κύριο το ζήτημα της κατοχής και το διεκδικείς και το κερδίσεις αυτό το πράγμα σαν κυρίαρχο κράτος, τότε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Όλα τα προϊόντα της κατοχής του κατοχικού καθεστώτος θεωρούνται ως μηδέποτε γενόμενα. Άκυρα. Σαν να μην έχουν συμβεί οι πληστηριασμοί ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, οι υπογραφές για την εθνική επικράτεια, για την εκχώρηση ή το γκριζάρισμα περιοχών. Όλα αυτά που έχουν συμβεί είναι προϊόν καθεστώτος κατοχής και άρα είναι ως μηδέποτε γενόμενα. Και αυτό είναι το δίκαιο σήμερα. Φυσικά πάει να ανατραπεί, πάει να αλλάξει. Πάει να μας ξαναγυρίσει στην προτέρα κατάσταση του 18ου αιώνα, δεν ξέρω και εγώ πού. Αλλά είναι δυνατόν να εγκαταλείψουμε τα βασικά δικαιώματα που έχει κατακτήσει με αγώνες και με αίμα όχι μόνο ο λίγος λαός, όλοι οι λαοί της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη. Αντί να μας απαντήσει, πιο πολλά ερωτηματικά μας έβαλε, μου φαίνεται. Γι' αυτό καλούμε και τον Δημήτρη και τον Νίκο να περάσουν για να δεχθούν τις ερωτήσεις. Υπάρχει ασύρματο μικρόφωνο. Ζητήστε όποιος θέλετε ερώτηση για να σας το φέρουμε. Και μην ξεχνάτε, αφήστε το email και το τηλέφωνό σας για να επικοινωνούμε. Όποιος θέλει να κάνει ερώτηση, παιδιά. Θα ήθελα να συγχαρώ το ΕΠΑΜ Ιδιούπολης και γενικότερα το ΕΠΑΜ για αυτή την εκδήλωση. Ίσως είναι η μοναδική που γίνεται αυτή την ώρα στα νότια κουράστια. Δεν υποκόψουν κάποια άλλη. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τους προαναλύσαντες. Θα σταθώ λίγο στο ότι το σημερινό, η σημερινή νεοκατοχική κατάσταση προσπαθεί να βγάλει από τη μέση την 28η Οκτωβρίου. Χρέος και ευθύνη όλων μας είναι να αντισταθούμε και να κρατήσουμε στην καρδιά
και στις μελλοντικές γενιές της πατρίδας μας αυτή την ημερομηνία, ορόσημο. Ως ποιητικός θα ήθελα να πω ότι η Κρήτη πλήρωσε με πολύ αίμα τις μάχες στην Αλβανία. Καθόλου τυχαίο, εν συνεχεία αυτών τον οποίο προείπε ο κύριος Καζάκης για την κατάσταση στην Κρήτη. Και θα ήθελα να αρχίσω με μια ερώτηση και προς τους δύο. Σήμερα, στη συνέχεια μάλλον κατοχής, γιατί όπως θα συμφωνήσω με το, και με τους δύο, το αναφέρατε αυτό, η Ελλάδα ως ελεύθερο κράτος ποτέ δεν βίωσε τα νεότερα χρόνια. Η Επανάσταση του 21 απέτυχε με την αμαχία των Αβαρίνων γνωστά, δεν είναι ανάγκη να αναφερθώ. Απλώς, τι κάνουμε για να υπάρξει ελπίδα? Γιατί μέσα από το πιο βαθύ σκοτάδι κάπου πρέπει να υπάρξει κάποιο φως που σήμερα δεν φαίνεται. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καζάκη, η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση που πάει, μήπως είμαστε στα πρότυρα ενός νέου παγκόσμιου πολέμου? Ευχαριστώ. Το τι κάνουμε, εμείς έχουμε κάνει την επιλογή μας δημιουργώντας το ΕΠΑΜ. Αυτή είναι η δική μας επιλογή και το ΕΠΑΜ δεν είναι μια σφραγίδα. Σας πληροφορώ ότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τον Εμφύλιο ουσιαστικά, όπου συγκροτείται οργάνωση από τα κάτω με τέτοια εθνικοπροσωπικά χαρακτηριστικά, χωρίς καμιά υποστήριξη και στις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Ποιες είναι οι χειρότερες δυνατές συνθήκες? Το ΕΑΜ συγκροτήθηκε σε μια κοινωνία που ήξερε να οργανώνεται. Προσέξτε, σύμφωνα με τα στοιχεία που ξέρουμε, το 75% των ιερέων συμμετείχε στην αντίσταση. Χάρη σε αυτούς είχε πυρήνες σε όλα τα χωριά το ΕΑΜ. Χάρη σε αυτούς είχε την εθνική αλληλεγγύη. Είχε τη δυνατότητα ο αντάρτης να βρει αποκούμπι στα χωριά. Γι' αυτό λέω η οργάνωση. Και στις πόλεις ήταν τα συνδικάτα. Ξέρανε οι εργάτες και οι εργαζόμενοι τι σημαίνει οργανώνομαι. Και το πώς αυτή η οργάνωση μπορούσε. Σήμερα δεν υπάρχει το πράγμα. Έχει ισοπεδωθεί. Και γι' αυτό η δουλειά είναι πολύ πιο δύσκολη να οργανώσεις ένα κίνημα αντίστασης ή αν θέλετε εθνικοπλευθωτικού αγώνα σε σημερινές συνθήκες. Δεν έχεις ούτε τις οργανωμένες μονάδες στην επαρχία, που όπως ήταν παλιά τα χωριά με το δάσκαλο και τον ιερέα που ξέρανε τι να κάνουν και όλοι μπορούσαν εύκολα να συντονιστούν, ούτε στις πόλεις με τις συγκροτήσεις των συνδικάτων, των σωματείων, έστω και των εθνικοτοπικών οργανώσεων όπως λέγανε στη Χούντα, όπου σηκώσανε και στη Χούντα το κύριο βάρος του αντιδικτατορικού αγώνα. Πού είναι όλα αυτά? Αυτά έχουν εκφυλιστεί, έχουν διαλυθεί, εάν δεν έχουν ελεγχθεί από κομματικούς μηχανισμούς για να παράγουν τις εφεδρείες του πολιτικού συστήματος. Έτσι δεν είναι? Παρόλα αυτά σας πληροφορώ, το ΕΠΑΜ υπάρχει, αναπτύσσεται και αναπτύσσεται ραγδαία χάρη στη δυνατότητα να ξυπνάει σιγά σιγά το εθνικό συνέστημα ή η πατριωτική συνείδηση του Έλληνα, και ξυπνάει. Αλλά θέλει δουλειά και αγώνα. Και σε αυτό σας καλούμε όλους. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Αν έχετε κάποια άλλη ιδέα, πολύ ευχαρίστως. Αλλά αν δεν πάρεις το δισάκι σου και δεν ακολουθείς ολόκληρο το δρόμο για ολόκληρη την Ελλάδα, να μιλήσεις, να αφυπνήσεις, να οργανώσεις, μην περιμένετε τίποτα. Έτσι ο λαός μας το 21, χάρη στη φιλική εταιρεία, με τους δικούς της όρους και με τον τρόπο που οργανώθηκε την εποχή εκείνη, μπόρεσε και έκανε αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω ότι ιτήθηκε η Επανάσταση. Η Επανάσταση με όλα τα χίλια της προβλήματα έβγαλε τον κυβερνήτη Καποδίστρια, που ήταν ό,τι πιο προοδευτικό ήταν για τις ιστορικές εκείνες εποχές. Ότι τον δολοφονήσανε, βεβαίως, αλλά μέχρι εκεί μπορούσε να φτάσει η Επανάσταση, δεν μπορούσε να πάει παραπέρα, με βάση τις κοινωνικές δυνάμεις και τις συγκυρίες εποχής. Λοιπόν, και ή με οποιασδήποτε άλλες μορφές, όπως ήταν το ΕΑΜ, ας πούμε, στην κατοχή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σήμερα
πρέπει να το επιτελέσει μια οργάνωση. Εμείς αυτό ξεκινήσαμε το 2011 και δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, μακάρι να βλέπαμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει. Αλλά αυτό δεν αφορά ούτε αυτούς που το ξεκινήσανε, είτε κάποιους, ας πούμε, επαγγελματίες των αγώνων ή της επανάστασης ή της αντίστασης. Αφορά όλο το λαό, όλο τον κόσμο. Φυσικά, έχουμε χάσει την αίσθηση αυτό που λέμε οργάνωση, ένταξη, στράτευση. Εδώ δεν ζητάμε τη στράτευση έναν κομματικό μηχανισμό. Για να βγάλουμε 5 βουλευτές παραπάνω και τι έγινε, ας πούμε, τα λέμε καλύτερα εμείς στη Βουλή. Όχι. Θέλουμε στράτευση του λαού για να σπάσουμε το κατοχικό κοινοβούλιο, γιατί είναι το μόνο άλοθη που έχει μείνει σήμερα και νομοποίηση σε αυτό το σύστημα κατοχής. Γιατί επειδή ελέγχουν το πολιτικό σύστημα, δεν έχουν ανάγκη να κλείσουν το κοινοβούλιο όπως το κλείσανε την παλιά ναζιστική εποχή. Το έχουν το κοινοβούλιο και λειτουργεί ως ένδειξη της συνένεσης του ελληνικού λαού σε αυτό το πράγμα που του κάνουν. Έτσι το χρησιμοποιούν. Μα μας ψηφίσατε, δεν λένε. Πρέπει να το σπάσουμε αυτό. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να ανατραπεί όλο αυτό το πράγμα, το καθεστώς κατοχής, με όλα τα νομικοπολιτικές, με όλες τις νομικοπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις που έχει. Εμείς αυτή είναι η πρότασή μας. Αυτό ακριβώς έχουμε καταθέσει στην ελληνική κοινωνία, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Και ξέρουμε ότι στο βαθμό που υπάρχει έστω και μία φωνή, όσο ισχνή και αν είναι, που δεν είναι ισχνή, όσο υπάρχει αυτή η φωνή και στρατιωτική κατοχή να επέλθει σε αυτή τη χώρα και να τη διαλύσουν και να τη διμαχίσουν, γιατί στην κατοχή την τεμαχίσανε. Άλλο πήραν οι Βούλγαροι, άλλο οι Ιταλοί και μάλιστα υπήρχαν και συνεννοήσεις και με την Τουρκία και γινόντουσαν πάρα πολλά κόλπα την εποχή εκείνη. Όσο και να την τεμαχίσουν, έστω και αν υπάρχει έστω και μία φωνή, οργανωμένη, όχι φωνή απλά ενός ανθρώπου ή κάποιων ανθρώπων που εντάξει, τότε η πατρίδα δεν έχει χαθεί. Δείτε τι γίνεται στην Ιουγκοσλαβία. Την καταστρέψανε, τη διαλύσανε, την τεμαχίσανε με τον τρόπο που το ξέρουμε το 1998, αλλά τι πετύχανε, να μην υπάρχει αυτή η φωνή. Σε όλες τις δημοκρατίες της Ιουγκοσλαβίας, στα ευρύδια της παλιάς Ιουγκοσλαβίας, υπάρχει ένας νόμος που απαγορεύει να υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν τη συνένωση όλων κάτω από μια ενιαία Ιουγκοσλαβία. Απαγορεύεται ρητά στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο, στη Βοσνία Ζεργοβίνη, στα Σκόπια. Γιατί? Ακριβώς αυτό το εθνικό που λέγαμε προηγουμένως, η έννοια του πατριωτισμού. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι που προσπαθεί να διασώσει και να προτάξει το ζήτημα του ΕΠΑΜ. Συγγνώμη, τα γεωπολιτικά. Θεωρείται δεδομένο ότι πάμε για εκεί. Έτσι. Να θεωρείτε δεδομένο ότι πάμε σε πόλεμο. Να σας πω μόνο ένα στοιχείο. Το 2015, με βάση τα στοιχεία της αρμοστίας του ΟΗΕ, γιατί τι είναι πόλεμος? Ο πόλεμος δεν είναι μια διαδικασία η οποία απλά βλέπουμε, ας πούμε, φαντασμαγορικές μάχες στην τηλεόραση ή τη ζούμε εμείς. Πόλεμος είναι η διαδικασία δια της στρατιωτικής ισχύως επιβολής μιας κατάστασης ρευστότητας, είτε πληθυσμιακής, είτε κοινωνικής, είτε οικονομικής. Εκβάθρων. Για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε περισσότερους πρόσφυγες και μετανάστες, πρόσφυγες μάλλον σωστότερα, εκτοπισμένους πληθυσμούς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε 60 εκατομμύρια. Το 2015 είχαμε 65 εκατομμύρια. Φέτος υπολογίζονται ότι θα ξεπεράσουν τα 70 εκατομμύρια. Βία εκτοπισμένους πληθυσμούς, πρόσφυγες. Αυτό είναι προϊόν πολέμου. Σημαίνει ότι έχουμε κλιμάκωση ενός πολέμου που ήδη έχει ξεκινήσει και που αυτό πλέον θα είναι για πρώτη φορά σε τέτοιο πλανητικό επίπεδο που δεν υπήρξε ποτέ. Ακόμη και στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρχαν περιοχές του πλανήτη όπου δεν ζήσανε πόλεμο, εννοώ στο έδαφος τους. Για πρώτη φορά θα δείτε ότι είτε με τη μια είτε με την άλλη μορφή θα ζήσουν και αυτές οι χώρες πόλεμο, εκτός εάν τους προλάβουν οι λαοί. Νομίζω ότι έχει. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που ο Δημήτρης, τα οποία συμφωνώ απόλυτα, είναι ότι όσον αφορά την Επανάσταση του 21, δεν απέτυχε καθόλου. Αν είχε αποτύχει, δεν χρειαζόταν να εκτελούν, να φυλακίζουν και να δολοφονούν τους περισσότερους ηγέτες της Επανάστασης. Άρα, τους φοβόντουσαν και ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι μπορούσαν να γίνουν ηγέτες μιας άλλης αντίληψης.
Αυτό ήθελα να τελειώσω και εγώ με αυτό το ερώτημα του κυρίου, ότι δεν πρέπει κανείς να χάσει την ελπίδα του, γιατί μάλλον όταν χάσει την ελπίδα του έχει τελειώσει. Τότε πια δεν μπορεί να συζητάμε τίποτα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γιώργος Κόκας. Θα ήθελα και εγώ εκ μέρους του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση του ΕΠΑΜ, να συγχαρώ γιατί πραγματικά πολύ λίγες ανάλογες εκδηλώσεις γίνονται πλέον στις μέρες μας, ενώ είναι εξαιρετικά αναγκαίες για το φρόνημα του λαού μας και για τη δυνατότητα να δοθεί αυτή η ελπίδα που είπε και ο κριτικός συμπολίτης μας και όλοι νομίζω χρειαζόμαστε μέσα στην ανθρωπιστία που έχει προκύψει. Θα ήθελα να κάνω και στους δύο εισηγητές μαζί με τα συγχαρητήρια για τις ομιλίες τους από μία ερώτηση. Ως προς το συμπολίτη τον Καραβέλο και συνάδελφο, μια που έθιξε τα ιστορικά ζητήματα, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο τα όχι, τα διαχρονικά του ελληνικού λαού, όπως σήμερα γιορτάζουμε τους 40, υπήρξαν και στις θερμοπύλες, αναφερθήκατε ιστορικά, στις αργυρνούσες, ένα σωρά ζητήματα, μπορούν να συνδυαστούν με το όχι του δημοψηφίσματος του Ιουλίου 2015. Θεωρώντας ότι αυτή η αυθεντική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, όσο και αν έγινε υπό ιδιόμορφες συνθήκες, δεν πάβει να είναι ένα συντριπτικό 62% του ελληνικού λαού, το οποίο παρά τα καπιταλικό τρόνος που δεν στράβησε σε όλη αυτή την τρομοκρατία, απάντησε όχι, και ασχέτως του γεγονότος βέβαια ότι η υποκρισία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ οδήγησε το όχι να μετατραπεί σε ναι, μπορούμε να το συγκαταλέγουμε στα ιστορικά όχι αυτού του λαού και με δεδομένο ότι στις 9 Νοεμβρίου δικάζουμε στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο μια αναγνωριστική προσφυγή για να αναγνωριστεί από αυτό το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο με αεροπαιγίτες, συμβούλους επικρατείας, ελεκτικούς ενεδρίου δικαστές, καθηγητές νομικής. Αυτό το αίτημα που κάνουμε σαν κίνημα αμέσως δημοκρατίας να αναγνωριστεί ότι όλοι οι νόμοι που έγιναν μετά το δημοψήφισμα και οι οποίοι αντίκειται στο αποτέλεσμά του, δηλαδή ταυτίζονται με τα δύο πακέτα Γιουγκέρ, είναι παράνομοι, αντισυνταγματικοί και δεν έχουν έρθει με συνέπειες, κατά πόσο αυτό το ξεχασμένο ήδη δυστυχώς δημοψήφισμα μπορεί να ξαναδώσει μια άλλη μορφή διεκδίκησης της λαϊκής κυριαρχίας, όπως πραγματικά οφείλει να είναι συνταγματικά ή με όποιο άλλο τρόπο νομίζετε, στα πλαίσια του άρθρου 120 του συντάγματος. Τώρα, ως προς το συμπολίτη του Γκαζάκη. Πραγματικά με εντυπωσίασε έτσι η γνώση όλων αυτών των στοιχείων που δεύτερο έμαθα σαν μαθητής, φοιτητής για την ιστορία του 40. Επειδή μέσα σε όλα αναφέρθηκε Δημήτρη για το ζήτημα του όρου λαοκρατία που ετέθη τότε από τον Αίμνηστο τον Δεσποτόπουλο και κατά κάποιο τρόπο κωδικοποίησε ένα λαϊκό αίτημα σε μια λέξη ακριβώς επειδή πολλά άλλα ήταν φθαρμένα, όπως και η λέξη δημοκρατία. Εμάς το κίνημα άμεσης δημοκρατίας πολλοί μας κατηγορούν γιατί βάζουμε το ρόλο άμεση μπροστά και δεν χρειάζεται και μόνο μια είναι η δημοκρατία, μόνο που είναι μια κανιβαλισμένη κυριολεκτικά λέξη από τους πάντες. Από χούντες, από δημοκράτες, δίθεν δημοκρατική παράδειξη, έχει γελιοποιηθεί ο όρος ενώ δεν θα έπρεπε. Αύριο που έχουμε μια ημερίδα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ασκληπιού και Σόγκος, όλη τη μέρα, με 3-3 ώρα, έξω υπάρχει ένα πρόγραμμα και πρόσκληση για όλους σας, θα θίξουμε μαζί με τα ζητήματα του άλλου συντάγματος, γιατί άνοιξε μια πόρτα αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε να είναι κερκόπορτα για το σύστημα το αντιπροσωπευτικό, για άλλο σύνταγμα και όχι για αναθεώρηση συντάγματος, και έτσι όπως ξεκινάει από το λαό. Θα δείξουμε το ζήτημα μήπως μια άλλη λέξη, πληθοκρατία, θα μπορούσε να παίξει το αντίστοιχο ρόλο της λαοκρατίας. Και γιατί το λέμε, γιατί τα κινήματα από τις πλατείες ακόμη κλπ. Όντως το ΕΠΑΜ έχει πάρει κυρίαρχο ρόλο, το αναγνωρίζουμε. Αλλά είναι πάρα πολλά. Υπάρχει ένας πλουραλισμός κινημάτων που είμαστε διασκορπισμένοι. Θα πρέπει να ενωθούμε σε όλα τα επίπεδα. Και πολιτικά και εκλογικά και από κάποιο κάθε τρόπο.
Μήπως η λέξη πληθοκρατία που δεν αναφέρεται μόνο στο πλήθος στον πληθυσμό, αλλά και στο πλήθος των ιδεών, μήπως μπορεί να δώσει μια εναλλακτική έκφραση κωδικοποίησης επικοινωνιακής αυτού που όλοι ζητάμε. Ευχαριστώ. Στην εισήγηση που έκανα προηγουμένως, είπα αυτό που έχει πει, δεν είναι δικό μου, αυτό είναι, το έχει πει ένας πολύ σημαντικός, ευχαριστώ, πολύ σημαντικός λόγιος, ότι η ιστορική συνέχεια μιας φυλής εξαρτάται από το πόσο αναγνωρίζει το αίμα που έχει χυθεί. Ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι οποιαδήποτε δηλαδή καταγωγή κι αν έχει, άλλωστε στην ιστορία δεν γίνονται εξετάσεις αίματος για να δούμε τέτοια πράγματα, γίνονται όμως εξετάσεις κατά πόσον χύνεται το αίμα για συγκεκριμένες. Άρα λοιπόν και διαχρονικά θα μπορούσαμε να βρούμε πάρα πολλά τέτοια πράγματα και από την αρχαιότητα και από το Βυζάντιο, το τόσο παρεξηγημένο, και πολλά άλλα μέχρι και σήμερα. Όχι δηλαδή, τέτοια όχι. Βέβαια, όχι είπε και ο ελληνικός λαός στην περίοδο της, μετά την περίοδο της κατοχής, στην εθνική αντίσταση. Και βρέθηκε ένα περίεργο, βάζω πάρα πολλά εισαγωγικά, ναι, ακριβώς λόγω των επεμβάσεων των ξένων. Αυτό το όχι που είπε ο ελληνικός λαός, τώρα εγώ το θεωρώ και νομίζω όλοι το θεωρούμε, τώρα στο δημοψήφισμα, ότι ήταν μια έξαρση πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό ακριβώς έσπευσαν να τη μετατρέψουν σε ναι. Θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει, μια που είσαι και δικηγόρος και συνάδελφος, με καταλαβαίνεις, αλλά το καταλαβαίνουν και οι πάντες, θα μπορούσε να λειτουργήσει, να το πει κανείς ότι ήταν μια έφεση των ισχυρών για να τραπεί το αποτέλεσμα, το ουσιαστικό αποτέλεσμα του λαού, ο οποίος έλεγε όχι σε αυτά που συμβαίνουν. Αμέσως τροποποιήθηκε, αμέσως ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, είπε ότι αυτό το αποτέλεσμα αποδεικνύει το γεγονός ότι δεν θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πόσο κανείς ανόητος, επιτρέψτε μου ή πόσο κανείς συνδεδεμένος με κάτι πρέπει να είναι για να το, και πόσο θρασής πρέπει να είναι για να το μετατρέψει και να χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση, αυτό το θράσος, αυτή την προσβολή προς ένα πρόσφατο λαϊκό, λαϊκή απόφανση. Μάλλον λοιπόν αυτό το πράγμα που συνέβη, δηλαδή οι εκλογές που έκανε μετά, ήταν μια έφεση απέναντι σε αυτό το συγκλονιστικό όχι. Το οποίο φυσικά μόνος το μετέδεψε ναι. Ο λαός ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ήταν όχι. Ποιος? Δίκασε την έφεση. Ναι, δικάστηκε έφεση. Εκλογές έκαναν. Πανώτατο το ειδικό. 9-10. Όχι, αυτό εντάξει, δεν το ήξερα. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, αλλά εγώ μιλώ για την έφεση, όχι αυτήν. Τις εκλογές που έκανε ο Τσίπρας. Και επικύρωσε το γεγονός ότι ξαναγύρισε πάλι με τους δανειστές. Υπάρχει, νομίζω, σε μια έκφραση, που, σε μια τοποθέτηση που λέει ο Καρλ Σμιτ. Ο Καρλ Σμιτ ήταν ο συνταγματολόγος του ναζισμού. Λέει μέσα το ότι ο μανδύας των εκλογών είναι τόσο καλός που μπορεί να καλύψει τα πάντα. Ακόμη και μια ανοιχτή δικτατορία. Και βεβαίως θεωρούσε ότι δεν υπάρχει νομιμότητα, υπάρχει νομιμοφάνεια. Γιατί η νομιμότητα ισχύει και για τα όργανα που ασκούν τον νόμο. Έτσι, ενώ η νομιμοφάνεια είναι η παραγόμενη από τις αποφάσεις και τους νόμους που παράγουν τα οικεία όργανα που ασκούν κυριαρχία. Αυτό έχουμε σήμερα. Γι' αυτό έχουμε τα δικαστήρια που νομοποιούν, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε τώρα και τελευταία τη συζήτηση περί του Συμβουλίου της Επικρατείας που θυμήθηκε το Σύνταγμα όταν πρόκειται για μεγαλοκαναλάρχες. Έτσι, αλλά δεν το θυμάται όταν πρόκειται για συνταξιούχους, εργαζόμενους, τις καθαρίστριες που είχαν βγει εκτός εαυτού με εκείνη την απόφαση που λέει και το δημόσιο συμφέρον, αυτές πρέπει να χάσουν τη δουλειά τους. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Αλλά να θυμηθούμε το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος με αυτές τις νομολογήσεις θεωρούσαν νόμιμες τις πρακτικές εκαθαρίσεων, ομοιρίας και εκτελέσεων των δυνάμεων κατοχής στην κατοχή. Γι' αυτό και τους κρατήσαν στη θέση τους. Οι δυνάμεις κατοχής την εποχή εκείνη χρησιμοποίησαν το Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άριο Πάγο να νομολογήσει ότι η κυβέρνηση Ολάκογλου, Λογοθετόπουλου και Ράλη είναι de facto κυβέρνηση του ελληνικού λαού, παρά το γεγονός ότι δεν είχε εκλεγεί, και άρα η μόνη νόμιμη κυβέρνηση, άρα δεν υπάρχει κυβέρνηση εν εξορία, ούτε οι ελεύθεροι στα βουνά
που είχε φτιαχτεί, ούτε κανένας άλλος. Μόνο αυτή, de facto. Έτσι, και φυσικά παράγει δίκαιο. Το δυστύχημα είναι ότι παρά το γεγονός ότι έγιναν κάποιες δίκες των συλλόγων, το δίκαιο που παρήχθη στο μεγαλύτερο μέρος του κατά την κατοχή διατηρήθηκε και μετέπειτα. Και δυστυχώς τα όργανα της πολιτείας συμπεριλαμβανομένου και των ανώτατων δικαστηρίων συνεχίζουν την ίδια ανακριβώς πορεία. Δηλαδή στο να δικαιολογούν το σύστημα κατοχής αυτής της χώρας. Μάλιστα το Συμβούλιο της Επικρατείας με ένα κατάπτυστο τρόπο, πρωτοφανές στα νομικά χρονικά, εγώ προσωπικά δεν είμαι νομικός, αλλά έχω φάει το διάολό μου κυριολεκτικά, να βρω κάτι ανάλογο. Να που δικαιολογεί το πρώτο μνημόνιο, την εποχή του πρώτου μνημονίου, ο περίφημος Πικραμένος, κατά τη γνώμη μου και ο Πικραμένος επάξια κατατάσσεται στον ίδιο πάνθεον με τον κύριο Κόλια, αεροπαγήτη Κόλια, ο οποίος ήταν και ο πρώτος πρωθυπουργός της Χούντας και αυτός πλαστογράφησε τα βασιλικά διατάγματα με βάση τα οποία νομοποιούσε, υπήρχε μια νομοφάνεια στην επιβολή του παξιοπήματος 21 Απριλίου 1967, επινόησε αναγκαστικό δίκαιο με βάση την οικονομική κρίση και διαχείριση της χώρας, το οποίο είναι πρωτοφανές, δεν υπάρχει, υπάρχει λογική του αναγκαστικού δικαίου, αλλά πάντα προερχόταν σε κατάσταση πολύ ορκίας ή πολέμου ή εμφυλίου πολέμου, αλλά ποτέ για λόγους η δημοσιονομικής διαχείρισης. Ήταν αδιανόητο αυτό που έκανε. Γι' αυτό και ο ίδιος το μόνο νομολογικό προηγούμενο που βρήκε να αναφέρει στην Ελλάδα είναι μια απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας του 1949. Εμφύλιος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι λογικό. Γιατί? Γι' αυτό και τώρα έχουμε, μετατράπηκαν σε αυτό που έλεγε ο συνταγματολόγος Φλογαΐτης το 1866, που υποστήριζε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ξανά ένας θεσμός ως το Συμβούλιο Επικρατείας. Μας το επέβαλαν οι ξένοι δυνάστες στο Συμβούλιο Επικρατείας μαζί με τον Άθωνα για να νομοποιεί τις αυθαίρετες αποφάσεις της μοναρχίας. Ναι, σαν το Συμβούλιο του Στέμματος, αλλά είχε νομική ισχύ, ενώ το Συμβούλιο του Στέμματος ήταν συμβουλευτικό οργάνισμα. Λοιπόν, και το αστείο είναι ο Φλογαΐτης έλεγε, λέει, επειδή όμως ήταν φατριωτικών όργανων και λαομίσιτος θεσμός, έπρεπε να καταργηθεί. Και καταργήθηκε τότε. Τον επανέφερε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1928 για να μπορεί να νομοποιεί τους δικούς του αναγκαστικούς νόμους, τα ιδιώνυμα και τις ιστορίες που εφάρμοζαν εκείνη την εποχή. Δηλαδή τις δικές του εκτροπές εκ του κοινοβουλευτισμού της εποχής εκείνης. Αυτός ο λαομίσιτος θεσμός, ο φατριαστικός θεσμός, δείτε πώς λειτουργεί σήμερα. Παίζει στο φατριαστικό παιχνίδι των εναλλακτικών δυνάμεων δοσιλόγων που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Είναι ντροπή μας, λέει, και μόνο το ότι υπάρχουν τα δικαστήρια που νομοποιούν αυτή την κατάσταση. Έχει μεγάλη ιστορία, δυστυχώς, στην ελληνική νομική σκέψη. Δεν έχει αναλυθεί όσο θα έπρεπε το καθεστώς κατοχής μιας χώρας. Ενώ υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία και τεράστια εμπειρία. Έγινε προσπάθεια να νομοποιηθεί το καθεστώς, να υπάρχει νόμιμο καθεστώς κατοχής, όταν προέρχεται ειδικά από διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, όπως ήταν η κατάληψη της Ρινανίας στην περιοχή του Ρουρ, δηλαδή μετά τη συνθήκη των Βεσσαλιών του 1919. Εκεί υπήρχε μόνο μια ύπατη αρμοστία, μόνο ύπατη αρμοστία, όπως εδώ για παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε η θεσμή της Τρόικας ή της... τι είναι, δεν είναι η Τρόικα καν τώρα πλέον, η θεσμή, και μετά όλο το υπόλοιπο κρατικό, διοικητικό και δικαστικό καθεστώς της Γερμανίας λειτουργούσε όπως προβλεπόταν από την υπόλοιπη Γερμανία. Αλλά ήταν καθεστώς λεγόμενης κατοχής, ειρηνικής κατοχής όπως λεγόταν, δηλαδή κατοχής οκουπάτιο πασίφικα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ανετράπη από πάρα πολλούς νομικούς την εποχή εκείνη που ζήσανε την αγριότητα της κατοχής του ναζισμού. Σε εμάς δεν ξανασυζητήθηκε στην Ελλάδα, δεν πέρασε στις νομικές μας σπουδές. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν το νομικό επάγγελμα, έτσι, ή αν θέλεις το συνταγματικό δίκαιο της χώρας ή τη φιλοσοφία του δικαίου, που ακόμη είναι ακόμη χειρότερο δηλαδή αυτό το πράγμα, όπου δεν μπορούν να αντιληφθούν το προφανές. Αυτό που λέει η γιαγιά στη Λαϊκή. Κατοχή, παιδάκι μου, εγώ από αυτό τους άκουσα. Το άκουσα πρώτη φορά και άρχισα να το επεξεργάζομαι. Τι είναι αυτό που η σοφία του κόσμου αντιλαμβάνεται, το αισθητήριο.
και πώς από εκεί άρχισα να το επεξεργάζομαι και εγώ περισσότερο. Λοιπόν, δυστυχώς και αυτό υποδηλώνει και το πόσο ανοχήρωτη χώρα είμαστε, γι' αυτό και δεν περιμένω τίποτα από αυτό που καλά κάνετε, την προσφυγή εννοώ, αλλά δεν περιμένω τίποτα. Δηλαδή, γιατί αυτοί οι δικαστές στην πλειοψηφία. Ναι, εντάξει, βεβαίως, λέω, καλά γίνονται όλα αυτά, αλλά μην περιμένουμε τίποτα. Από ένα καθεστώς, το νομικό καθεστώς που εανώτατη δικαιοσύνη έχει αποδεχτεί το καθεστώς κατοχής και μάλιστα με επιχειρήματα που δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο ούτε στην Ελλάδα ούτε διεθνώς. Δεν υπάρχει διεθνώς τέτοια νομολογία που να δικαιολογεί πρόβλημα στη δημοσιονομική διαχείριση και άρα εφαρμογή αναγκαστικού δικαίου. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν έχω βρει. Δηλαδή και έχω φάει τα λισακά μου να βρω. Λοιπόν, και από όσους νομικούς με τους οποίους συζητάμε και στο εξωτερικό και εδώ, δεν έχουν βρει, έχουν τρελαθεί με αυτό που έχουν συμβεί. Που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, στον νομικό κόσμο της χώρας ή στα δικαστήρια της χώρας. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και ακούμε για παράδειγμα, και με αυτό θέλω να κλείσω, γιατί είμαστε στα ειρηνοδικεία και στα ειρηνοδικεία τι υποδηλώνουμε, γιατί πάμε στα ειρηνοδικεία, είναι ακριβώς μια προσπάθεια να υπογραμμίσουμε το ότι είμαστε σε καθεστώς κατοχής. Άρα, οι πληστηριασμοί που αυτή τη στιγμή συμβαίνουν και που καθώς προβλέπουμε θα κλιμακωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν το λέμε εμείς, το λέει η κυβέρνηση ίδια, δεν το ζητάνε οι δανειστές και όλα αυτά τα πράγματα, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία και προϊόντα του καθεστώτος κατοχής και εμείς πάμε εκεί όχι να συμπαρασταθούμε στον κακομοίρη που του παίρνει το σπίτι. Όχι. Ούτε να πούμε, α, εσένα τι είναι, πρώτη κατοικία, εντάξει, δεν πρέπει να την πάρουν. Εσένα τι είναι, δεύτερη κατοικία, να την πάρουν. Έχεις πισίνα, να την πάρουν. Αν δεν έχεις πισίνα, δεν στο παίρνουν. Όχι. Να πούμε κάτι από θέση αρχής. Καμία ιδιοκτησία, Έλληνα πολίτη, καμία ιδιοκτησία, είτε είναι για επαγγελματική χρήση, είτε είναι για ιδιωτική χρήση, δεν μπορεί να πληστηριάζεται από τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια, εφορία ή οποιοδήποτε άλλο θεσμό της οικονομίας σε συνθήκες κατοχής. Όλα αυτά πρέπει να επιστραφούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες όταν απαλλαγεί η χώρα από την κατοχή. Γι' αυτό είμαστε εκεί. Αυτό πάμε να τονίσουμε. Το δίκαιο αίτημα όπως ήταν και στην παλιά κατοχή. Στην παλιά κατοχή, στην ναζιστική κατοχή, όπου εκεί βεβαίως υπήρχε μια διαφορά. Οι δικηγόροι και συμβολογράφοι της εποχής εκείνης μαύριζαν πούπουλα και πίσα που λέμε οποιονδήποτε δικηγόρο και συμβολογράφο συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα οι δικηγόροι ίδρυσαν ειδικό δικηγορικό σύλλογο, γιατί τότε η ηγεσία διορισμένη από το Μεταξά που παρέμεινε και στην κατοχή νομοποιούσε με τη δράση της και την παρουσία της αυτή τις διαδικασίες του μαυραγωρισμού στην ναζιστική κατοχή. Γι' αυτό δυστυχώς όταν ακούς σήμερα συμβολογράφους να σου λένε κάτι κινήματα, λέει κάτι που λένε κινήματα. Αυτό είναι βασική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας σε συνθήκες κατοχής. Το ότι ένας και μόνο πολίτης αντιστρατεύεται το άδικο έχει κάθε δικαίωμα ασκώντας αυτό το δικαίωμά του αντλώντας από τη λαϊκή κυριαρχία. Και θα έπρεπε να το ξέρουν αυτοί οι κύριοι, γιατί είναι δημόσιοι λειτουργοί. Δεν είναι εκτελεστικά όργανα και καθώς υποβιβάζουν τον εαυτό τους σε εκτελεστικό όργανο, θα έρθει η ώρα και δεν είναι επάκρια, όπου θα γίνουν όντως εκτελεστικά όργανα, όπως υποβιβάσανε και τους δικηγόρους με το νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας. Θα τους κάνουν όργανα εκτελεστικά των τραπεζών και των επενδυτικών κεφαλαίων, όπως ακριβώς συνέβη στην Ιρλανδία, στην Ισπανία και στις αγγλοσαξονικές χώρες. Αυτό διεκδικούν. Να τους πληρώνει η τράπεζα για να αρπάζει τα κίνητα, γιατί δημόσιος λειτουργός και μάλιστα αμυστή στην παρουσία του στον πληστηριασμό είναι διασφαλίζω την ομότητα. Διασφαλίζω την ομότητα σημαίνει υπερασπίζω το Σύνταγμα και το δίκαιο της χώρας. Άρα όταν κάτι είναι παράνομο, λέω ότι είναι παράνομο και τελείωσε εκεί πέρα. Και ας μη συμμετέχω. Και ας με βγάλουν από την άκρη, ας βάλουν κάποιον άλλον. Αλλά είναι παράνομο και δεν συμμετέχω σε αυτή την ιστορία. Υπερασπιζόμενος στο Σύνταγμα. Άλλωστε, ο κώδικας του συμβολογράφου είναι αντίστοιχος με τον κώδικα του δικηγόρου. Στο άρθρο 1 λέει υπερασπίζομαι το Σύνταγμα και την πατρίδα. Έννοιες βέβαια που δεν διδάσκονται από ό,τι ξέρω από τα νέα παιδιά, κυρίως στη νομική σχολή, στις νομικές σχολές της χώρας μας. Μου επιτρέπετε. Τώρα δεν θέλω να κουβεντιάσω. Με καταλάβετε, δεν θέλω να κουβεντιάσω, παιδιά. Θα το θεωρώ πρώτον ημαδόκιμο για μένα. Να συζητήσω σε τέτοιο επίπεδο. Δεύτερον, γιατί δεν ικανοποίησαμε και το λαοκρατία. Δηλαδή, άσε να ικανοποιήσουμε πρώτα τον όρο αυτό και μετά βλέπουμε. Ως προς την ουσία να μιλήσουμε. Η ουσία είναι σωστή και πρέπει να γίνει.
Τώρα, αν θα το ονομάσουμε πληθωρακατία, δεν μου κάθεται καλά ο όρο, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είμαι πιο παραδοσιακό σε αυτά. Αλλά επί τη ουσία να μείνουμε και να μην μείνουμε στου όρου που μπορεί να είναι και παρεξηγήσιμοι. Έτσι. Επιτρέψτε μόνο μία μικρή προσθήκη. Αυτό που πραγματικά συνειδητά και κατά τρόπο απατηλό, απατεώνικο, βγαίνει μέσα από τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων είναι τούτο. Λένε ότι όλα αυτά τα μνημόνια, όλα αυτά που ανέφερε ο Δημήτρης προηγουμένως κλπ. Είναι σύμβατα, αυτό λένε, αυτή η ουσία αυτή είναι, με το δημόσιο συμφέρον. Θα το ακούσετε γιατί το έχουμε ακούσει πολύ, πολλές φορές. Με μία διαφορά όμως, και εδώ έγινε η απάτη. Είναι άλλο το δημόσιο συμφέρον και άλλο το δημοσιονομικό συμφέρον. Δημόσιο συμφέρον σημαίνει ότι το κράτος υπερασπίζεται τους πολίτες του. Εφαρμόζει το Σύνταγμα, εφαρμόζει τα άρθρα του Συντάγματος που αφορούν την εργασία, το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένο το κράτος να παρέχει υγεία, να παρέχει παιδεία. Αυτό είναι δημόσιο συμφέρον. Είναι έκφραση του δημοσίου συμφέροντος. Το δημοσιονομικό συμφέρον μπορεί να στείνεται από κάποιους άλλους. Άρα λοιπόν γίνεται μια σύγχυση επίτηδες, γιατί αυτοί οι κύριοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι λένε. Επιτρέψτε μου να τελειώσω με τούτο. Θυμάμαι, γιατί υπήρξα συνεργάτης του, είχα την τιμή αυτή, το να ήμουν στο Κιντή, εδώ ο οποίος έδωσε και τη μάχη εναντίον της καταπάτησης της γης, που όταν είχαμε πάει σε κάποια υπόθεση εναντίον των καταπατητών και είπε ο εισαγγελέας, τι το κάνατε εκεί πάνω στην Ηλιούπολη, λαϊκή δημοκρατία, επειδή τότε είχα δύναμη τον αγώνα αυτόν. Όταν βγήκαμε έξω λοιπόν και είχε καταδικαστεί ο Κιντής, ο Μακαρίτης, ο ύμνηστος, του λέω ρε δήμαρχε, τι είναι αυτό, είμαι νέος δικηγόρος. Άκουσε παιδί μου, μου λέει. Φαντάσου τις τρεις βαθμίδες, τις δύο βαθμίδες ουσίας και μία την αναιρετική. Δηλαδή πρωτοδικείο, εφετείο, Άριος Πάγος. Φαντάσου ένα Κυπαρίσι. Πρωτοδικείο, η βάση του. Εφετείο στο μέσον, Άριος Πάγος. Όπου φυσάει ο άνεμος. Αυτή είναι η εικόνα της δικαιοσύνης. Αυτή ήταν πάντα. Και μάλιστα κάτι άλλο. Στην θεωρία της νομικής ποτέ δεν έχει παρουσιαστεί επιστημονικά η έννοια της ταξικής διαφοροποίησης, άρα και του ρόλου της δικαιοσύνης, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επέμβαση πάντα υπέρ των ισχυρών. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι νόμοι που είναι για τους σκύλους και όλα αυτά. Αυτά εντάξει. Και μια και ένα τελευταίο. Υπάρχει πάντα ένα ερώτημα. Λέει, μα καλά, αφού αυτή η μορφή δικαίου εξυπηρετεί πάντα την άρχουσα τάξη, γιατί έρχεται και το καταλύει πολλές φορές? Γιατί έρχεται κάποια στιγμή που δεν τη συμφέρει και το ανατρέπει. Και το κάνει δικτατορία, το κάνει ό,τι θέλει. Ή το κάνει αυτό το μόρφωμα, το πρωτόγνωρο που γίνεται σήμερα. Όχι απόλυτα πρωτόγνωρο, νομίζω, ο Δημήτρης το ξέρει καλύτερα, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό σημαντικό. Μία ερώτηση μόνο, παιδί, γιατί 9 ώρα πρέπει. Δεν θα κάνω ερώτηση. Κατερίνα Πατσαβού λέγομαι. Είμαι Ηλιουπολίτισσα και σας συγχαίρω καταρχήν, σας εκτιμώ και μπορώ να βοηθήσω πάρα πολύ στις εκδηλώσεις σας, διότι καταφέρνω και συγκεντρώνω πολύ κόσμο κάνοντας εγώ εκδηλώσεις με θέματα διάφορα πολιτιστικά. Έχουμε ένα μικρό μουσείο με την Ελληνίδα γυναίκα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Έχουμε κάνει εκδηλώσεις σε όλα τα πανεπιστήμια του Αιγαίου, στην Ελλάδα εδώ, στο Μουσείο της Ελληνικής Τέχνης. Έχουμε προβολές για χωριά, για πόλεις, από δικές μου φωτογραφίσεις και αρχεία του πατέρα μου, από το 1953 φωτογραφίζω εγώ. Είμαι 76 χρόνια και ακόμα παλεύω με στα βουνά. Έχω αρχεία οργανωμένα με index, computerized, που μπορούμε κάλλιστα να πάμε σε ένα χώρο, να κάνουμε εκδήλωση, να μαζέψουμε κόσμο, οπότε να μιλάτε και να παλέψουμε όλοι μαζί. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας, οπότε ό,τι θέλετε. Οπότε βάλει την ερώτηση την τελευταία, βάλει μια ερώτηση. Μια τελευταία λοιπόν ερώτηση. Κάποιος. Άπε Παυλόν. Ένας το πιο κοντινό τώρα, γιατί δεν θα κάνεις το πρόβλημα. Σε ρίξε. Έχασε πρόβλημα απόσταση. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πόσο κοντά σε ένα νέο ΕΑΜ είμαστε υπό συμβαγγελία. Επιτρέπεις. Έχει δημιουργηθεί ήδη το νέο ΕΑΜ. Έχει δημιουργηθεί ήδη το νέο ΕΑΜ. Έτσι. Απλά έχει τους δικούς του ιστορικούς χρόνους.
Εάν είμαστε σε ένοπλο αγώνα, να ξέρετε ότι σήμερα θα βρισκόμαστε στην εποχή του 44. Αλλά δεν είμαστε σε ένοπλο αγώνα, οπότε ο καθένας μπορεί, έχει το δικαίωμα να έχει τις αυταπάτες του. Έτσι, αλλά το ΕΑΜ έχει δημιουργηθεί. Προσπάθηκε σε να διαλυθεί και από μέσα και απ' έξω. Χτυπήθηκε. Ή αν θέλετε, είναι ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την Ελλάδα. Όλοι λένε, όλοι μιλάνε για όλους με εξαίρεση το ΕΠΑΜ. Για πείτε μου, όποιον μπαλαβό θέλετε, μιλάω κυριολεκτικά, έτσι, μπορεί να το δει στην τηλεόραση, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τους μόνους παλαβούς και γραφικούς που δεν θα τους βρείτε εκεί, παρά μόνο μετά τη νύχτα με τους βρικόλακες, ας πούμε, είμαστε εμείς. Είναι τυχαίο? Ούτε καν θα τους βρείτε, ούτε με τους βρικόλακες. Αλλά λέω, είναι τυχαίο? Το ΕΠΑΜ ιδρύθηκε το 11 ως ΕΑΜ. Στις σύγχρονες, τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών, γιατί βεβαίως άλλη ελληνική κοινωνία σήμερα, άλλη ελληνική κοινωνία της εποχής εκείνης. Και εμείς έχουμε το εξής πλεονέκτημα, μας το έδωσε η ιστορία. Ένας από τους βασικούς λόγους, θέλει μεγάλη κουβέντα, αλλά από τους βασικούς λόγους που κατά τη γνώμη μου απέτυχε το ΕΑΜ να ολοκληρώσει την εθνικοπληθωτική του αποστολή, είναι το ότι ήταν διφυές διτό. Είχε οργάνωση από το λαό, πρωτογενός από κάτω, και διοικούντουσαν από τα κόμματα του ΕΑΜ στην κορυφή. Ποτέ δεν απέκτησε λαϊκή, πραγματικά λαϊκή εκπροσώπηση στην κορυφή του. Όχι πως αυτοί που δεν ήταν επάνω δεν είχαν λαϊκή αναγνώριση, αλλά άλλο αυτό και άλλο να ζυμώνεται το ίδιο το ΕΑΜ μέσα στον ίδιο το λαό από τις οργανωμένες του δυνάμεις, που έφτασαν περίπου τα 2 εκατομμύρια στην απελευθέρωση. Αυτό το θανάτωσε στην κρίσιμη στιγμή. Γιατί η ηγεσία του ήταν αποσπασμένη από τη βάση του. Λοιπόν, εμείς λόγω ανάγκης, όχι για κανένα λόγο, ευτυχώς, γιατί όταν το ξεκινήσαμε δεν ήταν και σε εμάς ξεκαθαρισμένο. Μην τρελαινόμαστε, ψαχνόμασταν κι εμείς. Δεν υπάρχει αυτή η διαφορά και την υπερασπιζόμαστε μέχρι τέλους. Να μην υπάρξει μια σύγκληση κομματικών μηχανισμών όπου θα κληθεί ο λαός να ακολουθήσει. Αλλά πρωτογενός, ο ίδιος ο λαός, με τα χιλιάδες προβλήματά του και τις αντιθέσεις του και τις αντιπαραθέσεις και τους εγωισμούς του και τα πάθη του, μέσα από εκεί, ζυμωμένος μέσα από τους οργανώσεις πρωτογενός, να παράξει την ηγεσία που το αρμόζει. Ο ίδιος, ανάλογα με τη συγκυρία που υπάρχει. Και αυτή είναι μια μάχη διαρκής. Αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη εγγύηση ότι το ΕΠΑΜ θα το κατορθώσει και θα φτάσει στη βρύση, θα το πιει το νερό μαζί με το λαό, όπως δεν μπόρεσε να το κάνει το ΕΑΜ την εποχή εκείνη. Αν είναι μια μικρή ερωτησούλα μόνο έτσι. Απλώς εγώ θα ρωτήσω, η παγκόσμια διεθνή διεθνές δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, αυτοί δεν μπορούν να βάλουν κάποιο φρένο σε αυτό το ψεύδινο Ναι, με συγχωρείτε, δεν... Όχι, όχι, όχι. Γιατί πότε το διεκδικήσαμε εμείς? Τον Ιούλιο του 2015 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παρήγαγε ένα ψήφισμα δεσμευτικό για τα μέλη του ΟΗΕ. Ιδιαίτερα για αυτούς που το ψήφισαν. 140 τόσα κράτη, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, ψήφισαν υπέρ. Ξέρετε τι λέει το ψήφισμα αυτό? Λέει, άρθρο 1. Κάθε κράτος θα διαχειρίζεται την υπόθεση του χρέους του σύμφωνα με τα δικά του, με τις δικές του προτεραιότητες και κριτήρια, και δεν επιτρέπεται σε κανένα άλλο κράτος, διεθνή οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη υπερεθνική ή διεθνή δύναμη να του επιβάλλει ή να του δημιουργεί εμπόδια στον τρόπο που διαχειρίζεται ο ίδιος το πρόβλημα του χρέους του. Η Ελλάδα καταψήφισε. Θέλω να πω δηλαδή, δεν το διεκδικήσαμε να πούμε, ρε παιδί μου, μας στάθηκε ο ΙΕ απέναντι. Με κατάλαβε? Όχι πως δεν αποκλείεται, όχι πως αποκλείεται τελείως, αλλά το κάναμε. Το κάναμε, όχι. Παράδειγμα, πώς? Τη Σύμβαση της Βιέννης. Ο κύριος Ερντογκάν αυτή τη στιγμή επικαλείται τη Σύμβαση της Βιέννης για να αναθεωρήσει τη Συνθήκη της Λοζάνης.
Η Σύμβαση της Βιέννης είναι από τα βασικά επιχειρήματα που έχουμε εμείς για να τεινάξουμε στον αέρα το καθεστώς κατοχής. Δηλαδή, τις διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες πάνω τους στηρίζει το καθεστώς κατοχής. Η Σύμβαση της Βιέννης λέει ότι αν μια σύμβαση που έχει υπογράψει ένα κράτος με κάποιον άλλον εταίρο ή οργανισμό ή κράτος εμπεριέχει εκβιασμό ή απειλή χρήσης βίας ή δόλο ή απάτη ή εξαγορά εκπροσώπου του κράτους. Εξαγορά γίνεται με πάρα πολλές μορφές, δεν είναι μόνο η δωροδοκία με βάση το διεθνές δίκαιο. Τότε η συγκεκριμένη σύμβαση είναι ως μηδέποτε γενόμενη. Σαν να μην έχει συμβεί ποτέ. Ανυπόστατη. Τώρα το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ερντογκάν το επικαλείται για να βάλει θέμα συνθήκης Λοζάνης και εμείς δεν το επικαλούμαστε για την τραγωδία που ζούμε. Για τις δανειακές συμβάσεις με βάση τις οποίες μας έχουν οδηγήσει σε αυτό που έχουμε δει. Ας κάνουμε πρώτα το απαραίτητο βήμα, δηλαδή να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας, σαν λαός, και θα σας πω εγώ μετά πώς μπαίνουν τα ζητήματα και πόσο γρήγορα αντιμετωπίζονται αυτά. Και ας κάνουν, ας σκούζουνε. Ακούστε τώρα, να σας πω κάτι. Αυτή την εποχή γίνεται δεύτερος γύρος στις κυβερνήσεις τους ΥΠΕΞ. Είτε στις κυβερνήσεις απευθείας των χωρών, είτε στους πρέσβεις από κλιμάκιο του ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ δηλαδή στέλνει, πηγαίνει και παρουσιάζεται είτε στους ΥΠΕΞ, δηλαδή στους υπουργούς εξωτερικών, στη χώρα αυτή καθ' αυτή, δηλαδή στο Βέλγιο, στην Ολλανδία κτλ. Ή αλλού, ή σε πρέσβεις εδώ, όπου επίσημα γίνεται συζήτηση των αιτημάτων που εμπεριέχει η πρόταση του ΕΠΑΜ. Διαγραφή του χρέους κτλ. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Λογικά είναι όλα αυτά που λέτε, πατάνε πραγματικά στο δίκαιο, γιατί δεν τριτηγεί η κυβέρνησή σας. Μας κοροϊδεύουν και από πάνω. Ναι, το ξέρω. Αλλά αυτό δεν έχει νομική ισχύ. Είναι μια ιδιωτική εκδήλωση της Πρόεδρου της Βουλής τότε. Δεν έχουμε χρόνο περισσότερο, παιδιά. Επιφυλασσόμεθα για τα επόμενα. Δεν έχουμε χρόνο. Αν είχαμε κι άλλο χρόνο. Για το θέμα της ΕΡΤ, είπε ότι καλούσε και το ξεκομμάτι. Ναι, ενώ υπάρχει πράξη του η οποία δεν θα την κράσει την Ευρωσία. Δεν έχει το κύρος να δικάσει. Και βάζει μας αυτό. Γιατί να γνώσει και ψηφιστή, κάνουμε όλοι και κάθε να πάσει. Είναι νέα δεκάτο, είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό που βάζουμε. Εγώ στο Πολιτικό Κέντρο, θα καλώ να φύγετε μια βραδιά όλοι μαζί. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Κρητικός είστε, κύριε Καταϊκός. Κρητικός. Από Αρκαδία. Σας ευχαριστώ.